σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Και χιλιάδες φίλοι, μόλις δουν τριφύλι, ζήτω λένε ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκέ, 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 μεγάλε κέντρανε. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, πρωταθλητής όλα τα σπορ παντότινε. Έχουνε δοξάσει οι γνωστοί σου άσοι, που λεβέντες είναι όλοι με καρδιά. Χαίρεται η Ελλάδα που έχει τέτοια ομάδα, που της νίκης έχει πάντα τα κλειδιά. Παναθηναϊκέ, 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 μεγάλε κέντρανε. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, πρωταθλητής όλα τα σπορ παντότι. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Παναθηναϊκού. Για μια σπουδαία αναμέτρηση βρισκόμαστε εδώ σήμερα για τον ημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος PES, όπου ο Παναθηναϊκός Sports θα αντιμετωπίσει τον Ιωνικό. Μαζί μου είναι και φυσικά ο Κωνσταντίνος Πουζούρης για τον σχολιασμό της δράσης. Καλησπέρα Παρασκευά. Έχουμε φτάσει στα ημιτελικά του πρωταθλήματος HFP. Και όπου ο Παναθηναϊκός παλεύει για το repeat, θέλει να επαναλάβει την περσινή του σπουδαία επιτυχία, να κατακτήσει στην δεύτερη του συμμετοχή για δεύτερη φορά το ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στον Ιωνικό στα ημιτελικά, ομάδα που αντιμετώπισε και πέρσι τον ημιτελικό. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι σιγά σιγά θα έχουμε σέντρα και για να μην μείνουμε πίσω στη δράση, να κάνουμε ένα μικρό pause 10 δευτερολέπτων και να περάσουμε στην αναμέτρηση. Προτείνω. Επιστρέψαμε λοιπόν με τη δράση του αγώνα. Ενώ η μπάλα περνάει out ή corner, γιατί δεν έχω προσέξει corner για τον Ιωνικό. Corner. Λοιπόν, κάποια πολύ μικρά εισαγωγικά πράγματα όταν μας δοθεί και η ευκαιρία. Πέρασε εδώ η μπάλα και ο μαέστρος από μακρύν. Ο Ιωνικός φτάνει πολύ κοντά στον goal με την έναρξη της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός πραγματικά καρδιοχτύπησε σε αυτή τη φάση, η οποία συνεχίζεται. Ο Καραγιάννης φαίνεται να ελέγχει. Η μπάλα μένει στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Δυσκολεύεται εδώ ο Παναθηναϊκός και απομακρύνει και έχει την ευκαιρία να βγει στην αντεπίθεση. Ο μάτς έχει πολύ πολύ γρήγορο ρυθμό με μεγάλη διαφορά από τον προημιτελικό που είδαμε, που ήταν ένα μάτς πολύ κλειστό απέναντι στον Αθηναϊκό, δύο μάτς μάλιστα. Συνεχίζει τη φάση με τον Παναγιώτο. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην περιοχή και απειλεί με το μόλις τη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Δεν περνάει η μπάλα από τον τερματοφύλακα του Ιωνικού και η φάση εδώ τελειώνει. Τα πρώτα 5 λεπτά υπήρξαν πραγματικά δύο σπουδαίες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες και ιδιαίτερα για τον Παναθηναϊκό με το μόλις τη. Λοιπόν, πολύ συνοπτικά, ο Ιωνικός ξεπέρασε το εμπόδιο του Πανσεραϊκού με 2-0 νίκες. Θυμίζω ότι η σειρά των play-off είναι best of 3 αγώνες, δηλαδή η πρώτη ομάδα στις 2 νίκες. Ο Πανθέκος ξεπέρασε το εμπόδιο του Αθηναϊκού, κερδίζοντας το πρώτο μάτι στα πέναλτι με 4-1, στην επιμέρους διαδικασία των πέναλτι 2-2 στην κανονική διάρκεια και 4-0 στον άλλο αγώνα. Από την άλλη, το άλλο ζευγάρι είναι αυτό της Intrepid με τους πρωτόγενους. Και ουσιαστικά τα δύο αυτά ζευγάρια θα βγάλουν και το ζευγάρι του τελικού σε ένα πρωτάθλημα το οποίο ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει και στο παρελθόν, την περσινή σεζόν μάλιστα, νικώντας στο τελικό την ΑΕΚ με 2-0 νίκες, κάτι το οποίο θέλει να επαναλάβει και φέτος. Πολύ σωστά. Θα ήθελα να ρωτήσω την άποψή σου, γιατί είσαι και καλύτερη εικόνα από τις ομάδες που συμμετέχουν πλέον στη φάση των ημιτελικών. Ποιον θεωρείς ότι είναι ίσως ο καλύτερος αντίπαλος του Παναθηναϊκού, αν όχι φαβορή για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα? Κοίτα, ο Ιωνικός είναι σίγουρα από τις ομάδες που είναι φαβορή. Είναι πολύ ανεβασμένο σε σχέση με πέρσι, αλλά βέβαια τη φάση του Παναθηναϊκού πέρασε μπάλα από όλους. Είναι αρκετά ανταγωνιστικός ο Ιωνικός. Είναι μια ομάδα η οποία ήταν θεωρητικά φαβορή με την έναρξη του πρωταθλήματος. Αυτό δεν έχει αλλάξει και πολύ. Έχει δείξει πολύ καλή εικόνα. Τερμάτισε με 72 βαθμούς στην τελική διάρκεια, όσο και ο Παναθηναϊκός βέβαια, ο οποίος ήταν και αυτός και παραμένει από τα φαβορή. Παπαναγιώτο, Παναθηναϊκός στην περιοχή. Τελειώνει η φάση από πλευρά Ιωνικού. Το 9. Ο Παναθηναϊκός που έχει απειλήσει με το μόλις τη, που
έχει πατήσει περιοχή περισσότερες φορές και είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός, τουλάχιστον στα πρώτα λεπτά από τον Ιωνικό. Η μπάλα περνάει εδώ από όλους από την εκτέλεση αυτή και βγαίνει out. Μάλιστα. Κλέβει ψηλά ο Μόλστη. Να δούμε τη φάση πρώτα. Με τον Άρη Παπαναγιώτου, η μπάλα φτάνει μετά τις κότες στον αδερφό του, στον Μάριο. Η σέντρα για τον Σπύρου. Η άμυνα του Ιωνικού παρεμβαίνει και τελειώνει εδώ αυτή η φάση. Παρακαλώ. Έχεις τον λόγο. Να κιόλας ότι έχουμε ανά πάση στιγμή κοντά μας τον υπαρχικό της ομάδας, τον Θοδωρή Ζαβό, ο οποίος θα επεμβαίνει όποτε κρίνει απαραίτητο και όποτε μπορεί να μας δίνει κάποια στοιχεία από τον αγώνα, τον οποίο παρακολουθεί πολύ στενά. Ναι, και είναι και συνόηση με τους παίκτες ταυτόχρονα, μάλιστα. Να δούμε εδώ, δεν υπάρχει φάουλ. Συνεχίζει τη φάση, ο MVP κρατάει πλεονέκτημα. Κάθε πολύ έξυπνο στον Παπαδόπουλο. Πέναλτι δεν μπορεί. Πέναλτι, ναι, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι στον Παπαδόπουλο και είναι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να προηγηθεί και να βάλει. Να κάνει την αρχή για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Παπαδόπουλος στην εκτέλεση. Δεν έχει εκτελέσει στην διαδικασία τον πέναλτι στους πρώην τελικούς. Απέναντι στον Καραγιάννη, Παπαδόπουλος αργά πάνω στην μπάλα εκτελεί. Ένα μεγάλο Παναθηναϊκό. Πάνω δείκτη. Πολύ καλή εκτέλεση. Δεν άφησε περιθώριο στον Καραγιάννη, κανένα, απολύτως. 1-0 λοιπόν για τον Παναθηναϊκό με τον Παπαδόπουλο. Και εδώ η φάση την οποία σωστά καταλογίστηκε πέναλτι και ο Παναθηναϊκός προηγείται. Θυμίζω η αναμέτρηση είναι 11 εναντίον 11, δηλαδή κάθε ψηφιακός παίκτης που βλέπετε από πίσω έχει έναν φυσικό χρήστη. Είναι για το πρωτάθλημα ηλεκτρονικού ποδοσφαίρου στα eSports. Πρωταθλητής του οποίου την περσινή σεζόν αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός. Και έχει τις βλέψεις, θα κάνει το ίδιο και την φετινή σεζόν. Κλέβει ο Παναθηναϊκός και μπορεί να τρέξει. Ευκαιρία να βρει και δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός τώρα να πιάσει τον ύπνο την άμυνα του Ιωνικού, η οποία τα έχει χαμένα, φαίνεται. Στα πρώτα λεπτά πατάει πολύ καλύτερο ο Παναθηναϊκός. Και είναι μεγάλη ευκαιρία για να πάρει ένα καλό προβάδισμα εν ώψη της συνέχειας. Μόλις στήξα την περιοχή, να η ευκαιρία. Θα κόψει όμορφα. Κόρνερ. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον αέρα του Ιωνικού. Σέντρα από Παναγιώτου, απομακρύνει ο τερματοφύλακας του Ιωνικού, κοντρόλ εδώ από τον Τζιλίκα, θα γυρίσει τον Κρέμο και μια καφέτη εκεί που είναι ο Νιέρης με τον Λινάρδο, κυνηγάει ο Λινάρδος, θα προλάβει, θα φτάσει πρώτο στην μπάλα, κατεβάζει όμορφα και γυρίζει στο Λουπίδι. Αλλαγή παιχνιδιού εκεί που βρίσκεται ο Παναγιώτου, θα πάρει την πρώτη κεφαλιά, θα δώσει τον αδερφό του και τώρα φεύγει ο Μάριος μόνος του και είναι τετατέτ, πρέπει να πάρει την μπάλα μπροστά, δεν θα τα καταφέρει, τον τραβάνει οι παίχτες του Ιωνικού και κόβουνε. Πολύ όμορφα αυτή την φάση που είμαι μισό δευτερόλεπτο πίσω. Αν θες να κάνεις μια πολύ μικρή παύση ενός δευτερολέπτου, το πολύ. Μαέστρος τώρα θα πάρει την κεφαλιά. Μόλεστη. Μόλεστη. Να δούμε τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά, ο οποίος πητήθηκε με τον Παπαδόπουλο τώρα. Έχουν βγει οι παίκτες του Ιωνικού να κλείσουν. Καλή σέντρα. Ο Άρης Μάφια να Σπύρου. Δεν πέρασε τελευταία στιγμή μπάλα. Και συνεχίζεται. Όλες τη ευκαιρία πρέπει να πει εδώ. Απίστευτη ευκαιρία, αποκρούει ο Καραγιάννης. Από τον Μόλις είναι η δεύτερη φορά στο παιχνίδι που αστοχεί από το ίδιο σημείο. Και ελπίζω ο Παναθηναϊκός να μην χρειαστεί να το πληρώσει τουλάχιστον για αυτό τον πρώτο αγώνα. Ο Μόλις, ο οποίος πραγματικά αποτελεί, θα το πω λίγο, όχι με τον κατάλληλο όρο, αλλά σπουδαίο περιουσιακό στοιχείο για το κέντρο του Παναθηναϊκού. Ένας κορυφαίος παίκτης σπορτς. Ο οποίος διακρίνεται για ακόμη μια σεζόν τον Παναθηναϊκό, η δεύτερη του με το τριφύλι στο στήθος. Κωνσταντίνα, ακούς? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζει το αγώνας. Μπάλα στον Καραγιάννη, απομακρύνει αυτός εκεί που είναι ο Παπαδόπουλος, βρίσκει και την κεφαλιά, ο Παναθηναϊκός πιέζει με το Σπύρου. Τελειώνει η επίθεση αυτή με τον Ιωνικό να απομακρύνει και τον Λινάρδο ξανά και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κυκλοφορεί, ψάχνει με βαθιές μαγείες να βρει την επιθετική του τριάδα με τον target man τον Παπαδόπουλο. Πάλι Λουπίδης. Καλή πάσα, αλλά υπάρχει φάουλ υπέρ του Ιωνικού. Ναι. Δεν είδα καλά τη φάση, αλλά πολύ πιθανόν να καταλογίστηκε, ναι. Το 1-0 παραμένει, ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του και προηγήθηκε με το πέναλτι του Παπαδόπουλου. Κυνηγάει για δεύτερη σερή σεζόν το ελληνικό πρωτάθλημα. Παίζει πολύ ανοιχτά, συγγνώμη για την διακοπή. Παίζει ανοιχτά και ο Παναθηναϊκός έχει χώρους. Έχει χώρους να αναπτυχθεί, αλλά τώρα
Να δούμε γιατί και να ο Ιωνικός σε αυτή τη φάση. Ωραία, ο Μαέστας έχει πολύ καλή τοποθέτηση. Δύσκολη παλιά. Ωραίο γύρισμα, πέρασε από όλους 1-1. Δεν ξέρω πολύ περίεργη η κατάληξη εκεί, δεν ξέρω αν βγήκε αυτό το γκολ, δεν ξέρω πώς μπήκε η μπάλα στα τείχη, αλλά υπήρχε μια αδράνεια σίγουρα της άμυνας του Παναθηναϊκού και το πλήρωσε. Να βγεις Πασκευά. Ναι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο Ιωνικός μάλλον σε Παρίσι, δεν ξέρω, πρέπει να είναι αυτό το γκολ. Τραγικό λάθος στον τερματοφύλακα, όχι με ευθύνη τερματοφύλακα. Σαν να μην έχει πιάσει ποτέ την μπάλα, σαν να μην έχει μπλοκάρει, δεν ξέρω. Φάνηκε ότι ήταν πολύ εύκολο το μπλοκάρισμα εκεί, αλλά δεν βγήκε και το γκολ ήταν αναπόφευκτο από εκείνο το σημείο και μετά. Και ο Ιωνικός σοφαρίζει. Ο Παναθηναϊκός κάνει αυτό το προβάδισμα που έχτισε στα πρώτα λεπτά. Και σίγουρα θα κληθεί να το ανακτήσει, αν θέλει να βρίσκεται αυτό στο τελικό τη διοργάνωση. Μαέστρο. Βλέπουμε για ακόμη ένα μάτσο το Μαέστρο να παίζει στην τριάδα της άμυνας. Ναι, εκεί που θεωρητικά έχει βγάλει τη σεζόν ο Κύπριος, ο Αριστέιου, παίκτης της εθνικής ομάδας της Κύπρου στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ βλέπουμε ο οποίος βέβαια είναι εκτός ρυθμού. Για ακόμη μια φάση να έχει χάσει το κέντρο και να κινδυνεύει, αλλά ευτυχώς η άμυνα θα καθαρίσει αυτή τη φορά και θα κρατήσει το 1-1. Μόλις την πολλή ώρα με το σώμα του εκεί θα πάρει το φάουλ, φαντάζομαι, όχι. Παίζεται λέει ο διαιτητής, αλλά κλέβει ο Μόλις και όμως τεράστια υπομονή. Άργησε ο Παπαδόπουλος ή μάλλον βιάστηκε πιο σωστά να δει το Σπύρου. Τελειώνει εδώ αυτή η επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ένα μάτσο που είναι ισορροπημένο, μπορεί να το κερδίσει οποιοδήποτε. Αλλά το σημαντικότερο θα ήταν να το κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Αυτό που θα θέλαμε όλοι. Αλλά ο Ιωνικός, ξαναλέω, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Νιέρης από τα δεξιά. Φτάνει μπάλα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Δεν βγαίνει κανείς να κλείσει εδώ και η μπάλα περνάει. Έχει περάσει τη γραμμή. Είναι το δεύτερο γκολ του Ιωνικού. Από την λάθος εκτίμηση αρχικά του Μπατζέκου που πήγε να κλέψει την μπάλα από τον Ιέρη και κατά δεύτερον του Καραγιάννη που ήταν εκτός θέσης. Το σουτ του παίκτη του Ιωνικού και το 2-1 από την ομάδα της Νίκαιας και ο Παναθηναϊκός πολύ πολύ γρήγορα βλέπει τον. Βλέπει την πλάτη του Ιωνικού. Πολύ γρήγορα οποίος... και πολύ άδοξα, αν με επιτρέπεις. Δηλαδή, δύο φάσεις έχει κάνει ο Ιωνικός. Με δύο ευκαιρίες, ναι. Δύο φορές έχει πάει στην περιοχή και ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτές τις φάσεις. Offside τώρα, offside εδώ από Παναγιώτο. Και είναι 2-1 πολύ άδοξα. Πολύ άδοξα, θεωρώ. Αν δεν κάνω λάθος, ο προπονητής και αρχηγός της ομάδας, ο Άρης Χρήστος, έχει έρθει στο χώρο του κέντρου. Ξεκίνησε από κεντρικός αμυντικός. Δεν ξέρω αν έχει κάνει κάποια εσωτερική αλλαγή. Θα το δεις και εσύ. Όχι. Είναι ως κεντρικός αμυντικός ακόμα. Πέντε λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Εδώ η καύτη παλιά. Όχι, δεν θα περάσει. Τηλά ο Παναθηναϊκός. Προσπαθεί να πιέσει τον Ιωνικό να μην φτάσει στο τρίτο του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Το έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι στις δύο φάσεις το οποίες δέχτηκε γκολ. Πρώτο στην μπάλα τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Το rebound έχει θέλει προσοχή, πρέπει να μαζέψει. Μπράβο στον Καραγιάννη. Ήταν πολύ έξω, ευτυχώς ήταν τυχερός. Την μπάλα έφτασε κάπου κοντά στη δικιά του εμβέλεια και μπόρεσε και την μπλόκαρε ο Παναθηναϊκός λοιπόν με 2-1. Είναι πίσω στο σκορ στον πρώτο αγώνα. Θυμίζω τα ημιτελικά του ελληνικού πρωταθλήματος του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι σε αγώνες best of 3, δηλαδή η πρώτη ομάδα η οποία θα κάνει δύο νίκες στο ζευγάρι. Καλό βολέ εδώ. Πιέζει ο Παπαναγιώτου, ο αδερφός του, ο Άρης Παπαναγιώτου πιο πίσω δεν μπορεί να κλέψει και τρέχει ο Ιωνικός στην αντεπίθεση. Δύσκολα εδώ για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Μαέστρος δεν διώχνει καλά αρχικά. Στη δεύτερη φάση ο Λινάρδος απομακρύνει. Έρχεται και ο Μπατζέκος να διώξει την μπάλα ακόμη πιο μακριά. Ημίχρονο 2-1. Μπροστά στο σκόρο ο Ιωνικός έχει το πλεονέκτημα τώρα, όπως εξελίσσονται τα πράγματα στον πρώτο αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Θυμίζω οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες και πέρσι στον ημιτελικό του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει με 2-0 νίκες. Στον πρώτο αγώνα όμως βρίσκεται πίσω στο σκορ στο ημίχρονο. Αν και έχει την κατοχή, αν και έχει περισσότερα σουτ και πολύ περισσότερες πάσες, σχεδόν 20 παραπάνω, 20 ακριβώς παραπάνω πάσες από τον Ιωνικό. Παρ' όλα αυτά δεν έχει καταφέρει
Να σκοράει περισσότερα γκολ. Αναμένουμε και ένα πάση στιγμή αν μπορείς ο Φουδωρής να έρθει να μας κάνει ένα σχόλιο προς το παρόν. Θα έχουμε το σχόλιο του είτε τώρα είτε στο τέλος του αγώνα, ναι. Χαίρετε, χαίρετε. Χαίρετε, Φουδωρή. Ναι, τι συμπεράσματα βγάζεις από το πρώτο μισό του πρώτου αγώνα της αναμέτρησης? Η ομάδα πολύ καλά νομίζω. Έχουμε δεχτεί μόνο δύο φάσεις και κατέληξαν και δύο γκολ. Νομίζω ότι αν βρούμε λίγο τη συνοχή μας στο χώρο του κέντρου θα πάνε όλα καλά. Οπότε επομένως θα δούμε αντίστοιχα ανοιχτό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο όπως είδαμε στο πρώτο. Νομίζω ότι η ομάδα θα προσπαθήσει να σκοράρει γρήγορα για να έρθει το μάτς στα ίσα και μετά να διεκδικήσουμε τη νίκη. Οπότε ναι, ίσως ανοίξει λίγο. Νομίζω σε περίπτωση οπαλίας ο αγώνας πάει στην παράταση και στα πέναλτι. Ό,τι έγινε ακριβώς με τον Αθηναϊκό. Έγινε Θοδωρή. Ευχαριστούμε, σε αποδεσμεύουμε και τα λέμε με το καλό με την λήξη της αναμέτρησης. Μαέστρος προσπαθεί να διώξει, δεν καταφέρνει. Ο Ιωνικός είναι αυτός που ψάχνει το γρήγορο γκολ για το οποίο μιλούσε ο Θοδωρής Ζαβός. Ευτυχώς δεν το βρίσκει. Απομακρύνει την μπάλα. Εκεί που είναι μόνο παίκτες του Παναθηναϊκού. 58-42 κατοχή υπέρ του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, οι δύο φάσεις που αδράνησε η άμυνα και τις πλήρωσε. Να δούμε και τώρα αυτή τη φάση. Ευτυχώς θα κόψει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Μην πάρει πέναλτι εδώ. Προσοχή. Να φύγει η μπάλα. Έφυγε ευτυχώς. Δεν φεύγει, έφυγε. Ναι, πράγματι ήταν. Η γενική εικόνα δείχνει τον Παναθηναϊκό να ελέγχει τον αγώνα και να κουμαντάρει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο την έκβαση του αγώνα. Δύο φάσεις αδράνειας μας έχουν στοιχήσει. Και το σκορ είναι αρκετά δίκαιο, μπορώ να πω, στο 2-1. Υπενθυμίζω για αυτούς που συντονίζονται τώρα ότι παρακολουθούμε να δούμε πρώτα τη φάση. Ο Καραγιάννης δεν βγαίνει να μπλοκάρει και έχουμε κόρνερ για τον Ιωνικό. Είναι ο ημιτελικός του ελληνικού πρωταθλήματος ηλεκτρονικού ποδοσφαίρου, eSports, απέναντι στον Παναθηναϊκό και στον Ιωνικό. Με την ομάδα που θα κάνει πρώτη δύο νίκες στο ζευγάρι να περάσει στον τελικό της διοργάνωσης. Νιέρης απειλή για τον Ιωνικό. Και μπορεί να πούμε κιόλας ότι ο Παναθηναϊκός μετά το γκολ που πέτυχε στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Επιθετικά δεν έχει δημιουργήσει καταστάσεις. Προτιμάει ο Παναθηναϊκός τώρα από χαμηλά να αναπτυχθεί με μεγάλο ρίσκο. Χάνει την μπάλα στο δικό του τρίτο και είναι ευκαιρία τώρα για τον Ιωνικό. Περνάει μπάλα. Πρώτος ο Λινάρδος, στο δεύτερο χρόνο ο Βίχος και ο Μόλιστη. Και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία μετά από ώρα να τρέξει και το κάνει με τον Παπαναγιώτου. Με δύο παίκτες αλλά και τον Παπαδόπουλο να κάνει την κίνηση. Ο Κίνγκ κόβει αρχικά. Πιέζει ο Παπαναγιώτου. Ο Άρης Παπαναγιώτου είναι ψηλά, έχει χάσει τον παίκτη του Ιωνικού στο κέντρο, αλλά ο Λουπίδης παίρνει την κατοχή και γυρνάει στον Καραγιάννη. Βολέα από τον Καραγιάννη, ο Σπύρου ψηλά, την μπάλα στα πόδια του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα του Παπαδόπουλου που έχει δύο παίκτες. Πάνε το ωραία στο Λουπίδη και πολύ ωραία, Σπύρου, πολύ ωραία. Αλλά γιατί η πάσα είναι εξαιρετική. Και άλλη μια πάσα θέλει. Πάμε Παναγιώτου! Το διάβασε πολύ ωραία. Όχι, εδώ. Τελευταία στιγμή, ναι. Ο κόκκινος, ο center back του Ιωνικού διαβάζει τη φάση. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, χάθηκε εδώ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι όλα τα λεφτά η έμπνευση του Λουπίδη να μην δει σε πρώτο χρόνο τον Σπύρο, αλλά να περάσει την μπάλα προς τον Παπαδόπουλο και τον Παπαναγιώτο. Αν έχει άλλες. Θέλει προσοχή άμυνα. Ευτυχώς. Για κάποιο λόγο πάνω σήμερα η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν μου δείχνει. Δεν βασικά. Δεν μου προσφέρει την εμπειρία. Δεν εμπνέει την ίδια εμπιστοσύνη. Ναι. Εμπιστοσύνη. Εδώ ο Λουπίδης όμως κόβει πολύ όμορφα και τον Άρη να απομακρύνει στον αδερφό του. Εκεί που είναι ο Μάριος. Ο ψαλιδάκι. Μπορεί να ευνοηθεί. Όχι. Τρομερή κίνηση από τον Παιχτιονικού. Μπάλα Παναθηναϊκός. Άρης. Και Μάριος Παπαναγιώτου, τα αδέρφια παίζουν στην ίδια πλευρά. Τα δεξιά. Μάριος Παπαναγιώτου, MVP της περασμένης σεζόν σε όλα τα πρωταθλήματα της HFP. Ένας φοβερός παίκτης, ο οποίος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Και τον βλέπουμε τώρα να μοιράζει τον Μόλις. Όχι! Ναι, όχι! Όχι! Διπλή ευκαιρία εδώ, ούτε το ψαλιδάκι του Παπ, ούτε ούτε ο Σπύρου πρόλαβε να κατεβάσει την μπάλα. Ήταν ένα σίγουρο γκολ εκεί άμα είχε κατεβάσει την μπάλα ο Σπύρου. Παναθηναϊκός καλό θα είναι αν του ξαναπαρουσιαστεί την ευκαιρία που θα του ξαναπαρουσιαστεί να την μετουσιώσει. Γιατί δεν ξέρω. Τώρα πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός. Μπατζέκος τρέχει να προλάβει τον Πριόβολο. Πρώτος ο Παπ και απομακρύνει ο Παπαδόπουλος. Ωραία. Παδόπουλος τώρα ο έτερος. Κάνει λάθος. Ο Νιέρης με χώρο. Καλό θα ήταν να μην σουτάρει. Πέρασε την μπάλα εκεί που είναι ο Σότος.
Λινάρδος βγάζουν παίκτη του Παναθηναϊκού, Άρης Μάφια μοιράζει και να ο Παναθηναϊκός μπορεί να τρέξει. Αργεί ο Σπύρου να κάνει μεταβίβαση, αλλά υπάρχει φάουλ. Όχι, ναι, πράγματι. Δεν ξέρω με ποια λογική. Θέλω να σχολιάσω την τρομερή συνεργασία που έκανε ο Ανδρέας με το, όχι, συγγνώμη, ο Άρης με τον Μάριο και τον Ανδρέα τον Πόλε στη τελευταία φάση, η οποία όμως δεν καρποφόρησε. Η σέντρα ήταν πολύ καλή, αλλά... Μένει μπάλα στην περιοχή ο Καραγιάννης. Καθαρίσαμε εδώ. Μπράβο στο Λουπίδη, κόβει άλλη μια φάση και μοιράζει δεξιά εκεί που δεν υπάρχει κανείς δυστυχώς. Και πίσω η μπάλα στον Καραγιάννη, ο οποίος είναι και τερματοφύλακας του Ιωνικού, είναι δύο Καραγιάννηδες. Και δύο κάτω από τον goal post. Ναι, ναι. Αν ήταν δικός μας Καραγιάννης. Δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσουμε τον Ζαβό για να εξετάσουμε πιθανή συγγένεια. Σπύρου στο πλάγιο, θα αλλάξει. Θα πάει όχι, μόνο θα πάει μπροστά για να φτάσει η μπάλα σε αυτόν. Και τώρα θα πάει η μπάλα πολύ όμορφα στο Σπύρου, να το. Κάτω έχει πάσα, την είδε, Άρης, δεν μπορεί να το χάσει αυτό ο Άρης. Γκολ, όχι Φοκάρι! Μπλοκάρι! Απίστευτη ευκαιρία, χαμένη για τον Παναθηναϊκό δυστυχώς. Δυστυχώς χαμένη. Είναι όλη αυτή η φάση, αλλά δυστυχώς η τύχη δεν είναι με το μέρος του Παναθηναϊκού. Πολύ ωραία συνεργασία. Από σίγουρα, το πλάγιο μέχρι αγώνα, το Σπύρου, κάθετη πάσα από το Σπύρου στην αντίθετη πλευρά. Δεν ξέρω αν άργησε να εκτελέσει. Για όσοι συντονίζετε τώρα, ξαναλέω, παρακολουθούμε τον ημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος του ηλεκτρονικού ποδοσφαίρου eSports. Παναθηναϊκός Ιωνικός, best of, of two σειρά. Είμαστε στον πρώτο αγώνα. Ιωνικός προηγείται με 2-1 και έχει φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Κάθε ψηφιακός παίκτης έχει από πίσω ένα φυσικό χρήστη. Συνολικά αγωνίζονται 22 παίκτες. Να δούμε εδώ την ευκαιρία. Ωραία, κατεβάζει ο Παπαδόπουλος. Να πάμε για τα σίγουρα πόδια του. Ο Παναθηναϊκός έχει 20 λεπτά. Πρέπει να βρει τον γκολ της Σοφάρης. Είναι πολύ σημαντικό να μην χάσει. Να βρει ακόμα ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Να βρει και γκολ. Εξαιρετικά ο Λουπίδης. Μόλις δεν υπάρχει φάουλ. Να μείνει μπάλα στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν μένει. Κρέμος. Μπάτζε, μπακριά. Ευκαιρία πάρει την κεφαλιά από Παπαδόπουλος, όχι. Παπ. Να ο Παναθηναϊκός τώρα από τα αριστερά με το Σπύρου. Και το Μόλιστη. Παπαδόπουλος. Και το Παπαδόπουλο. Ο Άρης έχει ευκαιρία και πάλι. Όχι, κόρνερ. Κόρνερ. Είναι επικίνδυνος ο Παναθηναϊκός από τις στημένες φάσεις. Μια ακόμα πολύ ωραία. Έχει ακόμα ένα κόρνερ. Συνήθως εκτελεί ο Χρήστου. Ο Άρης Μάφια είναι στο πρώτο δοκάρι αυτή τη φορά. Προς το δεύτερο. Μαέστρος τη βρίσκει. Όχι. Αλλά ο Σπύρου μπαίνει στη φάση. Τη γύρισε. Από τις κόντρες ποιος. Ο Σπύρου. Όχι. Ο Μόλις τι όχι. Παναθηναϊκός είναι καλύτερος. Δεν πρέπει σε περίπτωση που έρθει ήταν στον πρώτο αγώνα από το ηθί. Ενώπιση του δευτέρου. Τρομερό πρέσινγκ και αποδίδει. Και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει και άλλη ευκαιρία. Συγγνώμη. Άρης Μάφια να παίξει μπροστά ιδανικότερα και αυτό κάνει. Και πλάγι, δεν έφτασε μπάλα στον Παπαδόπουλο. Θα πρέπει να γεμίσει την περιοχή του Ιωνικού τώρα ο Παναθηναϊκός. Δυσκολεύεται πάρα πολύ να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Ωστόσο, ήταν τυχερός που πέτυχε δύο γκολ. Τυχερός των δύο εισαγωγικών προφανώς γιατί ήταν από πολύ καλή συνεργασία στα γκολ. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να μετατρέψει αυτή την περιοχή σε καλές ευκαιρίες, σε κλασική ευκαιρία για να βρει τον γκολ. Για να σουφαρίσει και να πάει στην παράταση. Και μετά την επιτυχία του βόλεϊ να έχει και μία και στα eSports να βρεθεί στον τελικό. Να ευκαιρία. Ωραία πάσα. Παπαδόπουλος θα γυρίσει. Θα ψάξει το σουτ, όχι. Κόρνερ, όχι. Παναγιώτου ήταν, δεν βγήκε η μπάλα. Α, Παναγιώτου ήταν, συγγνώμη. Ο Παναγιώτου, ναι. Ο Παπαδόπουλος Ανδρέας στο πλάγιο. Θα πάει για δυνατή εκτέλεση εκεί που είναι ο Παπαδόπουλος, όχι. Ούτε τώρα δεν θα καταφέρει όμως να κάνει την κατοχή. Λουπίδης πρέπει να παίξει γρήγορα ο Παναθηναϊκός. Εξαιρετικά ο Παπαδόπουλος. Πολύ όμορφη πάσα εκεί που είναι ο Παπαδόπουλος. Εξαιρετική πάσα. Έχει κλείσει εδώ, υπάρχει επαφή. Τίποτα παίζεται. Έχει κλείσει, έχει κλειστεί στα καρέ του Ιωνικός. Και δυσκολεύει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Λάθος από τον Λινάρδο. Ευτυχώς η μπάλα βγαίνει. 9 ακόμα λεπτά κανονική διάρκεια, ψηφιακά λεπτά. Συν τις όποιες καθυστερήσεις για να ολοκληρωθεί ο πρώτος αγώνας. Τη σειρά των ημιτελικών Παναθηναϊκών. Θα πάρει την παλαιά Παπαδόπουλο μπροστά. Τώρα θέλει βοήθεια όμω ο Παπαδόπουλο. Πρέπει να πατήσουμε την περιοχή παίχτη του Παναθηναϊκού για να δούμε κάποια καλή φάση. Μόλις τη. Αλλαγή πλευρά εκεί που είναι ο Λουπίδης. Πολύ καλή ενέργεια. Μιαστική πάσα πλέον. Κακή όμω πάσα από τον Λουπίδη. Μόλις τη είναι τεράστια ευκαιρία τώρα εδώ. Σπύρου. Παπαδόπουλο. Φασουτάρι. Σπύρου. Γκολ! Γκολ 2-2. Ο Παναθηναϊκός του σοφαρίζει στο 83. Το έκανε ο Σπύρου. Το έκανε ο Σπύρου, ποιος άλλος, σε αυτό το σημείο που έφτασε ο αγώνας. Ο πιο έμπειρος ίσως παίκτης του Παναθηναϊκού, ο επιθετικός Γιώργος Σπύρου, εκτελεί τον Καραγιάννη, 2-2 ο Παναθηναϊκός. Το αποβάλλει μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο κομμάτι
του άγχους του. Θέλω να σχολιάσω ότι από το σημείο που έχουμε φτάσει στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα και εκεί βαραίνουν τα πόδια, φαίνεται τρεις εκπληκτικές ενέργειες του Σπυρού. Φαίνεται η κλάση του, φαίνεται η επιδεία του, φαίνεται ότι μπορεί φαίνεται να κάνει διαφορά σε αυτά τα μάτς. Δηλαδή που ο άλλος παίχτης μπορεί να, ίσως να μην έχει τις εμπειρίες και τις εικόνες. Έχει μπει στο δεύτερο ημίχρονο, πραγματικά και είναι ο καλύτερος παίχτης της ομάδας. Και βάζει γι' αυτό τον γκολ. Και οδηγεί τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον την παράταση προς το παρόν στον πρώτο αγώνα του ημιτελικού. Σε μια διοργάνωση πάρα πολύ ανταγωνιστική, που συμμετείχαν πολλές ομάδες και πολλά τμήματα e-sports συλλόγων ανά την Ελλάδα, του Πανσεραϊκού, του Άρη, του Ιωνικού, φυσικά του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός, ο προηγούμενος πρωταθλητής της διοργάνωσης του ελληνικού πρωταθλήματος, κάνει ένα βήμα για να βρεθεί ξανά στον τελικό, τουλάχιστον να αποφύγει την ήττα στην κανονική διάρκεια. Και αν μπορέσει να μεταλληφθεί και το ψυχολογικό πλεονέκτημα που του δίνει αυτό το γκολ. Να δούμε μια τελευταία ευκαιρία πώς έχει ο Παναθηναϊκός. Μόλις. Ωραία πάσα του Σπύρου. Δεν υπάρχει offside εδώ στον ΠΑΠ. Πάμε πλάγιο. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να γεμίσει την περιοχή. Έχει δυνατές εκτελέσεις ο ΠΑΠ. Πριν πάει στην παράταση. Παπαδόπουλος. Θα δει τον Άρη. Μέσα στην περιοχή. Τρομερή κίνηση. Σουτάρι. Όχι. Όχι απόκρουση! Σπύρου, θα την κρατήσει ζωντανή! Τρομερός! Στα όρια της περιοχής, πέρασε! Πέναλτι, πέναλτι! Πέρασε! Το έδωσε! Πέναλτι, όχι! Το έδωσε! Το έδωσε! Νομίζω ότι αυτός... Όχι, κόρνερ έδωσε! Όχι, είναι Όχι, είναι κόρνερ, εντάξει! Έριξε μπερδευτήκαμε και... όλοι σε αυτή τη φάση, ναι, μπερδευτήκαμε όλοι. Και το κόρνερ, καλοδεχούμενο. Δεν ξέρω κατά πόσο υπήρχε και παράβαση, για να είμαστε και δικοί. Προσπαθεί να απομακρύνει ο Ιωνικός 2 λεπτά ο έξτρα χρόνος. Αν κλέψει ο Παναθηναϊκός εδώ. Έκαστο στο είδος του και Λουπίδης στα κρυφτήματα στο κέντρο. Όχι, αλλά έκανε πολύ καλή επέμβαση εδώ και είναι ένας από τους καλύτερους κόφτες του πρωταθλήματος. Αν μπορέσει ο Παπαδόπουλος και μπορεί να τη βρει και τουλάχιστον να την φέρει προς την περιοχή του Ιωνικού. Εκεί ο Καραγιάννης μαζεύει και μάλλον, όπως όλα δείχνουν, το βολέ αυτό θα σηματοδοτήσει και την λήξη της κανονικής διάρκειας. Θα πάμε στην παράταση για να μάθουμε τον νικητή του πρώτου αγώνα Παναθηναϊκός Ιωνικός 2-2 με το λυτρωτικό γκολ του Σπύρου λίγα λεπτά πριν το τέλος. Ο αγώνας, υπενθυμίζω, είναι για τα ημιτελικά του ελληνικού πρωταθλήματος ηλεκτρονικού ποδοσφαίρου eFootball PES, το οποίο διεξάγεται στο eFootball PES 2021. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε πέρσι 3 επίσημους τίτλους στα e-sports και 2 δεύτερες θέσεις και το ίδιο φιλοδοξεί και ακόμα καλύτερα πιθανώς να πετύχει και φέτος. Χαιρετίσματα στον Φώτη που μας ακούει και στέλνει το δικό του feedback. Το ίδιο φιλοδοξεί να κάνει και φέτος. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα για τα e-sports για τη φετινή σεζόν. Και περνάει τον συγκεκριμένο ημιτελικό με τον Ιωνικό. Έχει και δεύτερο μάτς, ναι, σε περίπτωση όποιος και να κερδίσει θα πάμε σίγουρα σε δεύτερο μάτς. Είναι best of 3 αναμέτρηση. Και μπορεί και σε τρίτο. Η σειρά του αναμέτρηση. Και μπορεί και σε τρίτο. Αν μας ακούει ο Θοδωρής και θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο, είναι ευπρόσδεκτος να μιλήσει. Ναι, για την διαχείριση που θα γίνει στην παράταση. Θα τον ενημερώσω κι εγώ. Καλώς τώρα. Ακούγεσαι τουλάχιστον σαν να έχεις πάει και να έχεις έρθει. Κανονικά. Ιδιαίτερα αγχωτικά τα παιχνίδια, η αλήθεια είναι. Πάλι καλά μπήκε επιτέλους η μπάλα, γιατί δεν μας έχει πάει στην τελική προσπάθεια. Το μάτς είναι στην κόψη του ξηραφιού. Δεν ξέρω, ο πιο ψύχρεμος θα βάλει τον γκολ που θα. Μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός ο πιο ψύχρεμος. Σου φαίνεται ότι. Μπορεί να είναι, αλλά θα παίξει το ρόλο και η τύχη. Σίγουρα. Θα είμαστε εμείς. Μακάρι Θοδωρή, λοιπόν. Ευχαριστούμε. Πήγαινε πίσω στην ενδοεπικοινωνία με τους παίκτες και εμείς συνεχίζουμε από το 90 λεπτό και την παράταση. Best of 3, πρώτος αγώνας Παναθηναϊκός Ιωνικός. Λουπίδης. Πλάγιο στο χώρο του κέντρου για τον Ιωνικό. Πραγματικά τον γκολ του Σπύρου. Η ψυχραιμία του και η εκτέλεσή του. Έσωσαν τον Παναθηναϊκό από μια εντός εισαγωγικών κακή ήττα με τα δεδομένα που υπήρχαν στην κανονική διάρκεια. Από εδώ και πέρα ό,τι γίνει στην παράταση. Δεν βλέπουμε οργανωμένο παιχνίδι. Οι ενέργειες, οι προσωπικές ενέργειες των αδερφών Μάφια Παπαναγιώτου, δηλαδή από τα δεξιά, θα μπορούν σίγουρα να δώσουν λύση για τον Παναθηναϊκό τη στιγμή που ο αγώνας έχει πάρει αυτόν τον άναρχο ρυθμό στην παράταση.
απομακρύνουν οι παίκτες. Μάφια παίρνει, χάνει στο χώρο του κέντρου. Βγαίνει ωραία ο Χρήστου, ο οποίος μπορεί να οργανώσει την άμυνα και να το κάνει με μια πολύ καλή μπαλιά. Offside μόλις. Ένα βήμα μπροστά. Ένα βήμα μπροστά και. Και το μάτς συνεχίζεται με εκτέλεση στο χώρο του κέντρου. Να δούμε εδώ τι σχεδιάζει ο Ιωνικός. Η άμυνα του Παναθηναϊκού πέφτει προς τα πίσω, διορθώνει. Δεν βγαίνει ο Καραγιάννης. Με πολύ βάθος η μπάλα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Μαέστρος απομακρύνει εκεί που δυστυχώς υπάρχει παίκτη του Ιωνικού. Αλλά ο Λινάρδος λέει το stop τελευταία στιγμή στην πάσα του παίκτη του Ιωνικού. Πλάγιο στο 97. Βρισκόμαστε τίποτα. Δεν έχει. Δεν έχει συμβεί κατά την διάρκεια της παράτασης. Κλέβει ομόλεστη, πολύ όμορφα. Αλλά τώρα πρέπει να προσέξει, γίνεται το λάθος εδώ. Κινδυνεύουμε πάρα πολύ εδώ. Αποκρούει το ματοφύλακα του Καραγιάννης. Τσιλίκας. Oh. Δεν υπάρχει πέναλτι. Το σουτ δεν γίνεται, παίζεται. Πολύ καλή άμυνα, πολύ καλή άμυνα. Γλιτώνει τα χειρότερα ο Παναθηναϊκός στην παράταση. Τον πρώτο αγώνα γλιτώνει πραγματικά τα χειρότερα σε δύο εκφάνσεις. Αρχικά με τον Καραγιάννη και στη συνέχεια με το μπέρδεμα που πήρε μέσα στην περιοχή. Μάφια να ανεβάσει την μπάλα, αυτό θέλει, βρίσκει τον Παπαδόπουλο. Βλέπουμε. Πάλι Παναθηναϊκός αν δεν κάνω λάθος. Όχι, είναι φάλι για τον Παπαδόπουλο μάλιστα. Βλέπουμε ενώ στο πρώτο ημίχρονο, ας πούμε, μέχρι το 30 ο Παναθηναϊκός κυριαρχούσε τον αγώνα, είχε βάλει το πρώτο γκολ. Μετά, ίσως από το 30 και μετά μέχρι το 60, το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ήταν σίγουρα του Ιωνικού με δύο γκολ. Ναι, ναι, ναι. Και στο δεύτερο ημίχρονο, πολύ... να δούμε τη φάση. Να δούμε τη φάση. Γύρισε ωραία, ωραία φάση, ωραίο και γκολ από τον. Δεν είδα ποιος ήταν, ο Phantom Duck. 3-2 ο Ιωνικός βρίσκει. Γκολ στην παράταση και στέλνει τον Παναθηναϊκό. Και αυτό που βλέπουμε επιβεβαιώνει αυτό που θέλω να πω και συνεχίζω ότι μετά από το στο τρίτο ημίρο του αγώνα βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό καταιγιστικό να προσπαθεί να ισοφαρίσει, να μην αφήνει τίποτα στον Ιωνικό, να του έχει πάρει όλες τις μπάλες και να πιέζει και να βρίσκει το τρίτο γκολ. Και τώρα στο πρώτο ημίρο της παράτασης προς το παρόν βλέπουμε έναν Ιωνικό πολύ καλύτερο από τον Παναθηναϊκό. Παράταση γενικά, ανοίξει στον Ιωνικό. Πολλά πάνω κάτω και πολλές διαφορές. Εναλλαγές στην κυριαρχία του αγώνα. Ναι, ναι, ναι. Που μεταφράζονται ξεκόλυνα. Ο Νιέρης ήταν αυτός ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Όχι, η παράταση ανήκει εξ ολοκλήρωση στον Ιωνικό και είναι παράδοξο γιατί ο Παναθηναϊκός σοφάρισε λίγο πριν το τέλος και ήταν αυτός ο οποίος είχε το ρυθμό για τα 2/3 του αγώνα. Με εξαίρεση το δεύτερο μισό του πρώτου μηχρόνου. Τα 3/4 μάλλον, πιο σωστά. Τώρα. Είναι πράγματι μεγάλο ερωτηματικό. Τώρα έχει μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός πριν το ημίχρονο να πάει στην ισοπαλία στα αποδυτήρια. Να δούμε. Άρης έχει πάσα. Μπάλα. Δεν θα περάσει εδώ, αλλά έχει δεύτερη ευκαιρία. Μάριος, κακή πάσα εδώ. Όχι, έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός εδώ. Τέλος ημίχρονο 3-2 ο Ιωνικός. Ο οποίος έχει ανακάμψει σε σχέση με αυτό που βλέπαμε το πρώτο αγώνα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον πίσω στο σκορ με το γκολ του Νιέρη, το οποίο επιτέθηκε στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημίχρονου. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αντάξει των προσδοκιών στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης και πραγματικά αυτό που έχει μεγάλη σημασία τώρα είναι να καταφέρει να ανακάμψει στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, αλλά είναι και ο χρόνος πολύ περιορισμένος, δηλαδή δεν έχει περιθώριο. Είναι λιγοστός, είναι σίγουρα λιγοστός. Ναι. Δηλαδή το ένα ημίχρονο της παράτασης φεύγει πριν το καταλάβεις. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά στο ηλεκτροσκάφος. Είναι πιο κουρασμένοι, πολύ πιο δύσκολα λύσονται στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες, οι χρήστες των παικτών είναι πολύ πιο φορτισμένοι με άγχος και όλα αυτά συμβάλλουν στο θέαμα που είδαμε μέχρι και αυτή τη στιγμή. Είναι διαφορετική κλίμακα προφανώς κάθε στιγμή.
Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός θα δώσει σίγουρα τον καλύτερο του εαυτό και εδώ μπορεί να απειλήσει με τον Παπαναγιώτου. Άρης Παπαναγιώτου. Μάριος, τα δύο αδέρφια. Συνδυάστηκαν, αλλά όχι. Βλέπουμε τον περιορισμό στις κινήσεις που υπάρχει τώρα μετά από 107 λεπτά παιχνιδιού και οι πάσες γίνονται λάθος και οι κινήσεις δεν είναι τόσο αποτελεσματικές. Είναι αυτό που λες. Οι αυτοματισμοί πάβουν να είναι αυτοματισμοί. Οι παίκτες κουράζονται, τουλάχιστον ο ηλεκτρονικός παίκτης, και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις. Το ίδιο καλά, ναι. Επομένως και οι αθλητές του Παναθηναϊκού πρέπει αντίστοιχα να βρουν άλλους τρόπους πέρα από τις προσωπικές ενέργειες να σκοράρουν. Για να στείλει το ματς απέναντι, το γύρισμα πάνω στον Καραγιάννη. Ναι, πλέον είναι σαν να βλέπουμε διαφορετικό παιχνίδι από ό,τι θα βλέπαμε στο πρώτο δεκάλεπτο, ας πούμε. Είναι εντελώς άλλες κινήσεις, άλλες επιλογές, άλλη προσπάθεια. Ακριβώς. Και πιο δύσκολη, σίγουρα πιο δύσκολη, όταν θες να ισοφαρίσεις. Λινάρδο σε πλάγιο. Ψάχνει τον γκολ ο Παναθηναϊκός, αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει να γίνει απειλητικός. Ο Ιωνικός προς το παρόν ροκανίζει αυτά τα τελευταία λεπτά πολύ έξυπνα. Δεν έχει δώσει πολύ επαγγελματικά καθόλου στα ποδιά του Παναθηναϊκού και δεν. Και συνεχίζει. Δεν προτίθεται να το κάνει. Θα κλέψει το παλιό. Γυρνάει ο Νιέρης, όχι. Ωραία, είναι νευρικός ο Παναθηναϊκός, παραχωρεί ένα κόρνερ. Το 3-2 παραμένει. Σε περίπτωση νίκης του Ιωνικού θα περάσουμε την επόμενη αναμέτρηση με το σκορ των εικόνων 0 υπέρ του Ιωνικού. Θυμίζω η σειρά είναι best of 3 των ημιτελικών. Επομένως δεν τελειώνει εδώ η υπόθεση πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό, αν και εφόσον έρθει ήττα, όπως και αν έρθει νίκη. Αντίστοιχα δεν τελειώνει εδώ η σειρά της πρόκρισης. Πολύ ωραία επιμονή στη φάση, θα κρατήσει την μπάλα. Θα γίνει λάθος όμως, είχε πάσει κάτω δεξιά ο παίκτης Παναθηναϊκού, δεν την είδε. Θα πάρει όμως το φάουλ από τον Παναγιώτη με τρομερή του ενέργεια. Να δούμε τι θα επιλέξει ο μαέστρος εδώ. Λογικά να γεμίσει. Ναι. Αυτό θα κάνει. Εκεί που είναι ο Παπαδόπουλος, πολύ όμορφη παλιά. Να δούμε. Το rebound το θέλουμε εκεί. Όχι. Δεν ήρθε και νομίζω υπάρχει και φάουλ. Τρέχει ο Ιωνικός με τον Πριόβολο από τα δεξιά. Ο οποίος συνεχίζει την τακτική του. Πηγαίνει στο πλάι και προσπαθεί να ροκάνει στον χρόνο. Πολύ λογικό. Ο Παναθηναϊκός πέφτει στην μπάλα. Να το κάνει. Ναι. Σε αυτό το σημείο. Και τώρα θα πάρει το πρώτο Παναθηναϊκός, μια τελευταία φάση. Ναι. Μια τελευταία ευκαιρία ίσως έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρουμε αν στην πραγματικότητα θα βγει κάποια φάση καλή. Όχι, έτσι δεν θα βγει. Όχι. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τον. Ναι. Έχει χάσει τον ρυθμό του, έχει χάσει το μυαλό του, έχει χάσει την ψυχραιμία του. Έχει χάσει τη συνοχή του και φαίνεται να το πληρώνει στον πρωταγώνα και συγκεκριμένα στον αγώνα. Εκτός άμα γίνει κάτι συναρπαστικό στο τελευταίο λεπτό. Αλλά προς το παρόν ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει πρώτη την κατοχή και μετά να δούμε μήπως μπορεί να βάλει κάποιο γκολ. Φάουλ για τον Ιωνικό. Λοιπόν. Εκτελεί ο Κωτίδης. Χαμηλά για τον Ιωνικό. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Ωραία, θα κλέψει εκεί, πάμε! Να δούμε τον Παπαδόπουλο. Δεν έχει ενέργεια δεν αυτό έχει που λέγαμε. Δεν έχει καθόλου αντοχή. Έχουν ανέβει όμως όλοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι πρέπει να γίνει και θα γίνει. Άρης, μέσα στην περιοχή. Καλή, άλλη μία. Άρης και πάλι. Άρης και πάλι. Συνεχίζει τη βάση. Θα γυρίσει λίγο όλοι οι παίκτες. Έχουν όλοι μέσα, απίστευτο. Έστω ένα κόρνερ, όχι, δεν κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Τέλος. Είχαν πέσει 6-7 παίκτες του Ιωνικού να μαρκάρουν τον Άρη. Αν κατάφερε να γυρίσει την μπάλα, θα ήταν αλλιώς. Θα ήταν αλλιώς, θα έβρισκε γκολ. Λοιπόν, λήξη της πρώτης αναμέτρησης των ημιτελικών Ιωνικός Παναθηναϊκός 3-2 και σε πολύ πολύ λίγο ξεκινάει ο δεύτερος αγώνας με τυπικά γηπεδούχο τον Ιωνικό. Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα, ο Παναθηναϊκός έχει το ίδιο ζητούμενο που είχε και στην αρχή, να κάνει δύο νίκες. Απλά βρίσκεται με μια ήττα πίσω από τον Ιωνικό, αλλά πολύ πιθανόν να καταφέρει και να κερδίσει. Την αναμέτρηση ήταν ανταγωνιστικός, ήταν καλός. Κατάφερε και βρήκε δύο γκολ. Στο πρώτο ημίχρονο, μάλλον για τα 3 τέταρτα της αναμέτρησης, έλεγχε τον αγώνα.
Αυτό που άλλαξε ήταν ότι δέχτηκε ένα γκολ πολύ, σε πολύ κομικό σημείο στην παράταση, το οποίο σίγουρα τον αποσυντόνισε και από εκεί πέρα ουσιαστικά δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Ακούσαμε και τον Θοδωρή Ζαβό, ο οποίος κρατάει αισιοδοξία για την πρόκριση παρά την ήττα στον πρωτοαγώνα. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα των ανατροπών στο φετινό πρωτάθλημα, ήταν και πέρσι, είναι ο περσινός πρωταθλητής. Σίγουρα μπορεί να αντιδράσει και αυτό και θα κάνει. Σίγουρα στο δεύτερο αγώνα. Αρκεί να μείνει προστιλωμένος στο στόχο του. Κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, λιγότερο από 2 λεπτά, για να περάσουμε στην σέντρα του δεύτερου αγώνα. Κωνσταντή, αν θες να προσθέσεις κάτι. Όχι, ναι, επιστρέφουμε με σέντρα του δεύτερου αγώνα. Πολύ, πολύ, πολύ λίγα λεπτά.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σέντρα σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα στο δεύτερο αγώνα μεταξύ Ιωνικού και Παναθηναϊκού για τον ημιτελικό του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ηλεκτρονικού Ποδοσφαίρου, που διακυβεύεται ο τίτλος του Ελληνικού Πρωταθλήματος στα eSports. Πολύ γρήγορα, στην δεκάδα του Παναθηναϊκού ο Παπαδόπουλος έφυγε. Στη θέση του μπήκε ο Άρης Χρήστο, ο οποίος ήταν στην θέση του κεντρικού μπακ, στη φυσική του θέση πέρασε ο Χρήστος στο κέντρο. Και δεξιά στην άμυνα ο Θοδωρής Ζαβός, επαρχηγός της ομάδας, ο οποίος έχασε τον πρώτο αγώνα. Αυτές είναι οι μόνες αλλαγές του Παναθηναϊκού σχέση με τον πρώτο αγώνα. Βέβαια, αλλαγές οι οποίες μπορούν να φανούν πολύ σημαντικές. 5 δευτερόλεπτα παύση και περνάμε στον αγώνα. Λοιπόν, το πρώτο λεπτό είμαστε, δεν έχει συμβεί τίποτα. Με βολέ ο Ιωνικός δίνει συνέχεια στον αγώνα. Η μπάλα προς τον Παπαδόπουλο, θα κάνει έξυπνα την κίνηση του Παναγιώτου, δεν θα περάσει η μπάλα. Και ο Ιωνικός κυκλοφορεί. Σημασία για το Παναθηναϊκό έχει να μην δεχτεί γκολ νωρίς, ιδανικά να βρει γκολ νωρίς και να χτίσει ένα προβάδισμα. Θετικό φάουλ εδώ, δεν φαντάζομαι. Για να μην μπερδευτούμε, ο Ιωνικός πλέον φοράει τις άσπρες εμφανίσεις και ο Παναθηναϊκός τις μαύρες, έτσι. Ο Παναθηναϊκός φοράει την τρίτη του εμφάνιση. Και ο Ιωνικός στα λευκά στην εμφάνιση που φορούσε ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, λευκά με μπλε ο Ιωνικός, γαλανό, λευκά ιός. Ο Παναθηναϊκός, να δούμε εδώ τη φάση, δεν κερδίζει κάτι. Ο Παναθηναϊκός με την τρίτη εμφάνιση, τη μαύρη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ικτίνο, στην AOC Gaming και στην AGN Sailboats, Sailroot. Για την στήριξή της στο τμήμα eSports του Παναθηναϊκού, την ενεργή και άμεση και πλήρως λειτουργική στήριξή της στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού στον χώρο των eSports, στην πολύ επιτυχημένη έως τώρα. Να δούμε τη φάση, είναι offside από Παναγιώτο, αλλά υπήρχε και παίκτης, νομίζω Παπαδόπουλος, στον οποίο μπορούσε να περάσει την μπάλα. Μπάτζε ψηλά, κερδίζει την πρώτη κεφαλιά ο King για τον Ιωνικό. Συνεχίζει να κυκλοφορεί ο Ιωνικός με τον Πριόβολο από δεξιά και τώρα ο Ζαβός μπαίνει, κλέβει και απομακρύνει ο Καραγιάννης. Το 0-0 παραμένει 10 λεπτά σχεδόν χωρίς ιδιαίτερες φάσεις. Εδώ επικίνδυνα ο Ζαβός, χωρίς λόγο, δεν εκτιμάει σωστά τη φάση. Ο Παναθηναϊκός με νίκη θα ισοφαρίσει τον Ιωνικό και θα στείλει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι και θα μπορέσει να κάνει όνειρα για το δεύτερο. Να δούμε τη φάση, Καραγιάννης. Θα μπορέσει, συνεχίζω, να κάνει όνειρα για ένα ακόμα πρωτάθλημα στα eSports. Το δεύτερο στο eFootball PES, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μετά το περσινό αίτητο πρωτάθλημα, το FIFA, το κύπελο στο PES και το πρωτάθλημα με μόλις μία ήττα, τον Ιωνικό τότε, τους ομίλους στο PES πέρσι. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τρεις τίτλους στα eSports. Η σειρά είναι best of 3. Έχει ιτηθεί στο πρώτο μάτς και εδώ έχει την ευκαιρία να προηγηθεί στο δεύτερο με τον Παπαναγιώτου. Μόλις την αφτάσει, μπάλα και έφτασε. Ευκαιρία. Να μόλις την. Όχι, Καραγιάννης. Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός από εκεί που σταμάτησε. Από το να σταματάει στον Καραγιάννη. Εξαιρετική σέντρα Σπύρου. Όχι. Πάλι δεν θα προλάβει. Λίγο πάνω από το κεφάλι του Σπύρου. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να είναι εξαιρετικός, συνεχίζει να απειλεί, αλλά συνεχίζει να μην μπορεί να κάνει τις επικίνδυνες αυτές προοπτικές γκολ. Λινάρδος μακριά. Μπερδεύω την παίκτες του Ιωνικού. Φάουλ από το μαέστρο, ναι. Φάουλ από το μαέστρο. Κρέμος για τον Ιωνικό. Ζαβός ψηλά, Μπάτζε μακριά, πλάγιο. Ο Παναθηναϊκός δεν ανοίγει το ρυθμό, επιλέγει να παίξει πιο συγκεντρωμένα. Αν μπορούσαμε να είμαστε στην ενδοπικοινωνία των παικτών του Παναθηναϊκού, των 11 παικτών που αγωνίζονται σε αυτόν τον αγώνα και στον έναν που τους καθοδηγεί εκτός, θα ακούγαμε ίσως νεκρική σιγή και μόνο τη φωνή του Άρη Χρήστο, ο οποίος καθοδηγεί πλήρως ό,τι βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο και συντονίζει πλήρως τις κινήσεις των παιδιών του Παναθηναϊκού. Αντίστοιχα, ο Νιέρης έχει κυρίως το ρόλο αυτό στον Ιωνικό.
για να υπάρχει αυτή η σε ένα βαθμό αρμονία που βλέπουμε από τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό. Χρήστου, για τον Μόλις και ο Χρήστου στο κέντρο θα βοηθήσει πολύ δημιουργικά στον αγώνα αυτό αντί του Παπαδόπουλου και θα φανεί αυτό. Εκτιμώ. Πίσω η μπάλα στον Καραγιάννη. Συνέχεια προς το κέντρο, μπάτζε ψηλά παίρνει. Αν μπορούσε ο Μόλις να πάρει μία από αυτές τις μπάλες θα έχει κυρία ο Παναθηναϊκός. Τώρα όμως έχει κυρία ο Ιωνικός, δεν βγαίνει ο Καραγιάννης. Ο Λινάρδος ακολουθεί και κλέβει την μπουκιά από το στόμα του Σότου. Παπαναγιώτου, χαμηλά πέρασε μπάλα για το Σπύρου και από εκεί στον Παπαδόπουλο δεν φτάνει όμως. Κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται στον Παναθηναϊκό, ιδιαίτερα κλασική, όπως το δοκάρι ας πούμε, που είχε με τον Μαέστρο στο προηγούμενο παιχνίδι, την ευκαιρία εδώ με τον Μόλιστη, πρέπει να την κάνει γκολ. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αλλιώς θα πληρώσει αυτές τις φάσεις όπου ο Ζαβός απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Και ο Παναθηναϊκός είναι όλο ζωντανός. Στο 24ο λεπτό. Δεύτερος αγώνας 0-0. Αρκετά ισορροπημένος. Λουπίδης πάει στην μπάλα. Άρης Μάφια. Παναθηναϊκός στην επίθεση. Δεν περνάει μπάλα για το Μόλις. Θα την περάσει ο Μάφια. Θα την περάσει καλά. Και να Παναθηναϊκός με παίκτες και προοπτικές. Πήρε ο Μάφια. Είναι ευκαιρία με τον Σπύρου. Και αυτός μέσα στην περιοχή. Φτάνει μπάλα στον Παπαδόπουλο. Μπλοκάρει. Βγαίνει και μαζεύει από τα πόδια του Καραγιάννης. Ακόμα μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος είναι πολύ, πολύ, πολύ επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις. Πολύ επικίνδυνος. Πολύ ωραία συνεργασία. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός ήταν άτυχος. Δεν κατάφερε να προλάβει την μπάλα από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Τώρα θα κινδυνεύσει όμως. Κάποιος να τη διώξει. Ωραία, ωραία. Κοντεύουμε στο ημίωρο. Πάρει εδώ, ναι, ναι, ναι. Να ευκαιρία. Σπύρου, μόλις τη. Πολύ ωραίο 1-2. Σπύρου. Με ψυχραιμία κρατάει και εξετάζει τις επιλογές του, πάει κατά μέτωπο και αρχικά κόβεται, ο Παπαδόπουλος είναι σε θέση offside. Δεν ξέρω, νομίζω παραέκανε πολλές επαφές με την μπάλα ο Σπύρου και άρχισε να μοιράσει την μπάλα. Η ομάδα Sports του Παναθηναϊκού την παρακολουθούμε ζωντανά στην προσπάθειά της να κατακτήσει τον πρώτο επίσημο τίτλο της σεζόν. Δεν υπάρχει offside στον Παπαδόπουλο, υπάρχει νομίζω offside στον Μάφια. Αδίκως ο Παναθηναϊκός χάνει αυτές τις ευκαιρίες. Δεν είναι δείγμα της ψυχολογίας που δεν έχει μετά την πρώτη. Ίσως η επιλογή να δώσει την μπάλα στον Παπαδόπουλο και όχι στον Μάφια να ήταν πιο σωστή. Ωστόσο, εκεί... Ίσως να ήταν και αυτή, αυτή που επέλεξε, αλλά να μην. Ναι, είναι ελάχιστα δευτερόλεπτα εκεί. Δηλαδή σε κλάσμα του δευτερολέπτου η επιλογή αυτή δεν είναι εύκολη. Έφυγε ο Μόλις τι, θα τον δει ο Παπαναγιώτο, όχι, θα κρατήσει. Έχει και πολλούς συμπαίκτες, δεν ξέρω αν πήγε να σουτάρει ή να βρει τον Παπαδόπουλο. Η λογική λέει ότι έκανε κάποιο είδους σέντρα. Μέσα θα πάρει ο Παπαδόπουλος, δεν υπάρχει offside λογικά γιατί Παναγιώτου. Το αμυντικού. Μόλις τι, Μόλις τι, σάντες όλους, γκολ! 1-0 ο Παναθηναϊκός, με τον Ανδρέα Μόλις τι. Δεν κατάλαβα αν το ήθελε ή αν ήταν τύχη, αλλά φάνηκε να αναδειάζει 3-2 παίχτες πέρα. Θα το δούμε στο replay, έχουμε την ευκαιρία. Δεν θα το δούμε στο replay. Ένα φοβερό γκολ του Μόλις τι, όπως και να έχει ένα γκολ που λύνει τα πόδια των παικτών του Παναθηναϊκού. Πολύ, πολύ σημαντικό γκολ. Πολύ, πολύ σημαντικό γκολ. Μια μικρή παύση. Υπενθυμίζω το 1-0. Στην αμέτρηση το έκανε ο Ανδρέας Μόλιστη. Με πολύ ωραία ενέργεια, με πολύ ωραίο πλασέ, ο Παναθηναϊκός προηγείται και αποβάλλει, ξαναλέω, πολύ μεγάλη πίεση από πάνω του. Γιατί σε περίπτωση ήττας τελείωνε οριστικά η πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός όσο έχει τώρα στέλνει το μάτς σε game 3, σε καταληκτικό παιχνίδι. Τρέχει ο Παναθηναϊκός και καλό θα ήταν να βρει όσο πιο γρήγορα μπορεί και δεύτερο γκολ αν μπορέσει. Πύρου κόβεται. Ήταν το δανεικό, αλλά δεν είναι και εύκολο. Σίγουρα, μόνο εύκολο δεν είναι. Εδώ ευκαιρία, Πυριόβολος. Νίκος Πυριόβολος από τα δεξιά. Υπάρχει παίκτης στην περιοχή. Τέλνει την μπάλα ο Λουπίδης μακριά, ο Άρης Μάφια. Λίγο πιο μακριά στο Σακαράκο, κλείνουν ωραία παίκτες του Παναθηναϊκού, τρεις και κλέβουν και ο Άρης Μάφια θα βγει νικητής και έχει και τον Τζιμπρίλιαν σε καλή θέση. Μαέστρος
τη διαγώνια πάσα έξυπνα, η μπάλα ευτυχώς φτάνει στον Μόλις και ούτως ή άλλως δεν χάνει Παναθηναϊκός κατοχή και μάλιστα κερδίζει φάουλ, στο οποίο λογικά θα δούμε τον Άρη Χρήστου να εκτελεί και να θέλει να στείλει την μπάλα προς την περιοχή. Εκτελεί γρήγορα και καλά προς τον Παπαδόπουλο. Κάποιος βρήκε την μπάλα και τη συγκράτησε μέσα στα καρέ του Ιωνικού. Η απομάκρυση έρχεται εκεί που είναι ο Πριόβολος, ο οποίος κάνει τη βρώμικη δουλειά από τα δεξιά, κουβαλώντας την μπάλα αρκετά μέτρα. Νιέρης, Ζαβός, πολύ καλές τοποθετήσεις τώρα, απομακρύνει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός με νίκη στο παιχνίδι θα στείλει το μάτς, ξαναλέω, σε Game 3. Προς το παρόν έχει το προβάδισμα και ο Ιωνικός δεν έχει ακόμα τελική στον αγώνα. Μπατζέκο μακριά. Για όσοι συντονίστηκαν τώρα, πρέπει να το λέω καθώς υπάρχει η ανανέωση του κοινού. Είναι ο ημιτελικός του ελληνικού πρωταθλήματος ηλεκτρονικού ποδοσφαίρου για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στα eSports Παναθηναϊκός Ιωνικός, το ζευγάρι των ημιτελικών. Το πρώτο ζευγάρι και το άλλο Interpit πρωτόγενη. Ο νικητής κρίνεται σε σειρά best of 3 αναμετρήσεων. Ο Ιωνικός προηγείται με 1-0. Νίκες. Και οι τρεις αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα από Παναγιώτο από θέση offside. Αλλά ο Παναθηναϊκός προηγείται στο δεύτερο αγώνα, στο αγώνα, συγγνώμη, με τον γκολ του Μόλιστη. Λοιπόν, συνέχεια. Την αναμέτρηση λίγο πριν το ημίχρονο. Ένα λεπτό μας χωρίζει από το ημίχρονο με τον Καραγιάννη να είναι στην εκτέλεση του out. Βαθιά, θα κάνει την κίνηση προς τα πίσω από Παναγιώτη, δεν φτάσει μπάλα σε αυτόν. Ο Μαέστρος χάνει τη φάση. Ο Παναθηναϊκός καλό θα ήταν να προσέχει εδώ. Ο Μπάτζε δεν κάνει καλό φάουλ. Στα όρια του επικίνδυνου και θα δει ευτυχώς μόνο την κίτρινη κάρτα. Την κίτρινη του διαιτητή σε ένα μαρκάρισμα το οποίο ήταν αρκετά επικίνδυνο και αρκετά άτσαλο. Ο Μαέστρος μακριά. Μόλις στην μονομαχία λήξης. Τον πρώτο μηχρόνο ο Παναθηναϊκός με γκολ του Μόλιστη στο 34ο λεπτό προηγείται του Ιωνικού. Αλλά έχει τρεις παίκτες οι οποίοι έχουν δεχθεί κίτρινη κάρτα και θα πρέπει να προσέχει πολύ στα μαρκαρίσματα του, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Με τρεις τελικές, δύο στο τέρμα, ο Ιωνικός ακόμα δεν έχει κάνει τελική προσπάθεια, δεν έχει επιλύσει τον Καραγιάννη, τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Πυριόβολος, Νιέρης, Βίχος στην επίθεση για τον Ιωνικό, Κοτίδης, Τσιλίκας, Κρέμος και Κίνγκ στο κέντρο, Κούτρας, Νικίτας και Καραγιάννης συμπληρώνουν την 11η του Ιωνικού. Η 11η του Παναθηναϊκού έχει, όσο είπαμε, στην έναρξη της αναμέτρησης. Όλο το παιχνίδι είναι συνολικά 15 λεπτά, 7,5 λεπτά το ημίχρονο. Αυτή είναι η συνολική διάρκεια της αναμέτρησης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι στο πρωτάθλημα συμμετείχαν ακόμα πολλοί σύλλογοι από την Ελλάδα και ομάδες αμυγός σπορτ. Συμμετείχε ο Πανσεραϊκός, συμμετείχε ο Άρης, η ΑΕΚ, ο Εδεσαϊκός, η Interpid, η οποία βρίσκεται μαζί με τους πρωτόγενους στο άλλο ζευγάρι, η Λάρισα, η ΑΕΛ και πολλοί ακόμα σύλλογοι, για να καταλήξουμε στην τετράδα των ημιτελικών. Τον Παναθηναϊκό, τον Ιωνικό, την Ίντερπιτ και τους πρωτόγενους. Ο Αθηναϊκός φυσικά που απέκλεισε ο Παναθηναϊκός στα πρωί τελικά. Ομάδες επίσης κάνουν τα βήματά τους στον χώρο των eSports με τον Παναθηναϊκό να... Να δούμε τη φάση, δεν τελείω, μόλις τη απόκριση Σπύρου! Όχι! Για να ολοκληρώσω αυτό που ήθελα να πω με τον Παναθηναϊκό, να έχει τις περισσότερες επιτυχίες στην Ελλάδα την περσινή σεζόν και να φιλοδοξεί να κάνει την έναρξη για ένα αντίστοιχο επίτευγμα και φέτος με έναν τίτλο, τον τίτλο του Ελληνικού Πρωταθλήματος στο ηλεκτρονικό ποδόσφαιρο. Λίγη εισαγωγή αυτή, ας γυρίσουμε στο μάτς και πραγματικά παρακολουθούμε ένα πολύ σπουδαίο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να απειλεί και να φτάνει μια ανάσα από το δεύτερο γκολ που θα του έδινε ουσιαστικά το διαβατήριο για το Game 3.
και σε δύο φάσεις με τον Μόλιστη και τον Σπύρου δεν μπορούσε να στείλει την μπάλα. Με έναν εξαιρετικό Καραγιάννη από πλευρά Ιωνικού και από Παναθηναϊκού. Γιατί έχουμε συνωνυμία στους δύο τερματοφύλακες, οι οποίοι είναι MVP, τουλάχιστον στο σημερινό αγώνα, όπως έχει ο Καραγιάννης του Ιωνικού. Πατζέκος ψηλά. Ζαβός. Μάχεται, χάνει σε πρώτο χρόνο, την πήρε ο Μαέστρος και κάθε πάσα για τον Παπαδόπουλο και δεν υπάρχει ψάχνει τον Παπαναγιώτου. Θα δούμε τον Μάριο Παπαναγιώτου. Όχι. Να το λάθος, όχι πάλι. Λίγα βήματα πίσω ο Σπύρου. Παναθηναϊκός πιέζει πολύ στεναρά τον Ιωνικό και προσπαθεί να πετύχει το δεύτερο γκολ και μετά να επικεντρωθεί στα αμυντικά του καθήκοντα. Φωτίδης. Εκτέλεση πέρσι μπάλα. Τυχώς. Ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Καραγιάννη. Κινδύνεψε ο Παναθηναϊκός. Κινδύνεψε πάρα πολύ εδώ ο Παναθηναϊκός από την λανθασμένη έξοδο του Καραγιάννη. Μπατζέκος. Δεν ξέρω γιατί επέλεξε να τον να συνεργαστεί μαζί του. Αλλά ο Παναθηναϊκός χάζει με επιτυχία την μπάλα από την άμυνά του. Και έχει την ευκαιρία με τον Μόλιστη και τον Παπαδόπουλο. Δεν υπάρχει offside. Και ο Σπύρου να κάνει την κίνηση. Πολύ όρημα ο Παπαδόπουλος καρτάει και μοιράζει ξανά στον Μόλιστη. Από τις κόντρες ευνοημένος ο Ιωνικός. Δεν υπάρχει εδώ offside στον Νιέρη. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει και ίσως είναι η ώρα που θα πρέπει να αρχίσει να προσέχει περισσότερο τα μοντέλα του καθήκοντα. Γιατί είναι ήδη 1-0 μπροστά. Δεν πρέπει να δεχτεί γκολ. Πρέπει να κρατήσει αυτό το 1-0 και αν μπορέσει να επενδύσει πάνω. Να χτίσει. Και να, και να βάλει και δεύτερο γκολ. Καραγιάννης μακριά. Που μακρύνει άμυνα του Ιωνικού, Ζαβός, ο οποίος είναι εξαιρετικός ως τώρα. Σε όλες τις μετακινήσεις. 4-4 ο Παναθηναϊκός. Μακρινή πάσα, την βρήκε αρχικά ο Μόλιστη. Δεν μπορεί να πάρει το rebound το Μάφια και θα τρέξει ο Ιωνικός με τον Νιέρη. Πυριόβολος ευτυχώς δεν κάνει καλή επαφή με την μπάλα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να ωφελήσει. Σπύρου δεν offside. Επειδή είχε μείνει πολύ μπροστά το είπα. Τον βοηθάνε τρεις, πέρασε μπάλα στον Παπαναγιώτου και Παπαδόπουλος και βρήκε εκεί μπάλα κάπου, ο Καραγιάννης μαζεύει. Το έκτο σουτ του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση 0, μάλλον 1. Μία τελική για τον Ιωνικό, αλλά σίγουρα πολύ πολύ επικίνδυνο. Το 62. Μπατζέκος κάνει τη φάση κεφαλιά τα χέρια του Καραγιάννη που περιμένει να μαζέψει. Το γέμισμα εκεί που είναι ο Παπαδόπουλος. Λουπίδης. Ωραία πάσα στο Σπύρο, ο οποίος γύρισε πολύ καλά και είδε τον Μάφια. Φοβερή κίνηση του Μάφια από τις κόντρες. Προμένου. Θα μείνει όρθιος, θα μοιράσει και στον Μόλιστη, ο οποίος είχε το σουτ γυρίσει. Μπορούσε και να σουτάρει. Σε πρώτη φάση ο Παπαδόπουλος ήρθε και πήρε την μπάλα. Συνεργάστηκε με τον Μόλιστη. Πέρασε μπάλα αυτή για τον Παπαναγιώτου. Μέσα στην περιοχή ο Παναθηναϊκός. Ο Παναγιώτου ταλαιπωρεί τον προσωπικό του αντίπαλο εκεί. Σέντερ του όμως θα κοντράρει. Παπαναγιώτου ξανά από τα δεξιά. Βρίσκει μια πάσα, μπάλα έχει μείνει σε αυτή την πλευρά του γηπέδου για αρκετή ώρα. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να συγκρατήσει και να αλλάξει κάτι την κατοχή. Φάουλ. Φάουλ και βλέπω ότι είναι ψηλά τουλάχιστον 4 παίκτες του Παναθηναϊκού, οπότε λογικά ο Μαέστρος μπορεί να στείλει την μπάλα προς την περιοχή. Δεν ξέρω και τι άλλες επιλογές έχει από αυτό το σημείο. Χαμηλά. Όλες οι στιγμές στην περιοχή είναι ευκαιρία τώρα να γυρίσει μπάλα μέσα, όχι. Θα κλέψει ο υπέρ της Παναθηναϊκού, μπάλα στον Παπαδόπουλο, θα γυρίσει πολύ μορφά στο Μαέστρο. Αλλά αυτό θα χάσει και τώρα θα κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός γιατί είναι ψηλά η άμυνα. 3 με 5 είναι, έχει γυρίσει ο Παναθηναϊκός, αλλά πρέπει να έχει καλές τοποθετήσεις και θα τις έχει. Με τον Μαέστρο, ο οποίος πολύ ωραία απομακρύνει κιόλας. Θα μπορούσε ίσως να κρατήσει λίγο ακόμα την κατοχή. Λοιπόν, ο Ιωνικός. Λάθος μεταβίβαση και ο Παναθηναϊκός μπορεί να τρέξει. Είναι πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο Ιωνικός θα ανέβει πιο ψηλά στο γήπεδο και θα ψάξει τον γκολ που θα στείλει την αναμέτρηση στην παράταση. Το οποίο συνεπάγεται ότι θα έχει αρκετούς χώρους μπροστά να απειλήσει. Λογικά ο Παναθηναϊκός, σαν και τώρα με τον Σπύρο, ο οποίος γύρισε, βρήκε στον μπέκ του Ιωνικού, δεν υπήρχε κάτι μεντό. Οπότε έχουμε και συνέχεια στην αναμέτρηση.
Άνοιξε πολύ ίσως την μπάλα εκεί. Ο Σπύρου. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να είναι σπάταλος στις ευκαιρίες που έχει, είναι η αλήθεια. Για τις 8 τελικές που έχει, είναι υπεραρκετές για να έχει πετύχει και δεύτερο γκολ. Ιδιαίτερα πολλές από αυτές που ήταν πραγματικά κλασικές ευκαιρίες. Σαββός νικητής ακόμα μια μονομαχία, μαέστρος. Παπαδόπουλος πρέπει να κρατηθεί στο όριο του offside, αυτό και κάνει για να βοηθήσει τον συμπαίκτη του. Παναθηναϊκός έχει 15 λεπτά από τη νίκη που θα στείλει τον ημιτελικό στο τρίτο και τελευταίο μάτς της σειράς. Το μάτς που θα κρίνει ποια ομάδα θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος. Αλλαγή εκτελεστή, προφανώς για να αλλάξει η διαρρύθμιση των παικτών στον αγωνιστικό χώρο. Παπαδόπουλος κέρδισε ακόμα ένα πλάγιο. Μαέστρος έχει τον Άρη Παπαναγιώτου κοντά του, επιλέγει για κάποιο λόγο την μακρινή πάση στον Παπαδόπουλο. Θα ξανακερδίσει ένα πλάγιο, έχει και τον Λουπίδη τώρα, δεν τον προτιμάει, προσπαθεί μάλλον να κάνει κάποια κουμπίνα που έχουν δουλέψει οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και ο σχηματισμός τριγώνου. Λογικά θα πάει στο μόλιστη, όχι, κόβει ωραία Παπαδόπουλος, η μπάλα φτάνει μες στην περιοχή, είναι εξαιρετική η εναλλαγή που υπάρχει στο σουτ, η μπάλα out. Φοβερή κομπίνα. Φοβερή κομπίνα, πράγματι την είχε δουλέψει ο Παναθηναϊκός με τον μόλις την ακόβη, τον Παπαδόπουλο να βγαίνει στο πλάι, να μοιράζει τον Παπαναγιώτο, ο οποίος εκτελεί μόλις out. Εδώ στο 80 λεπτό της αναμέτρησης, 10 λεπτά χωρίς τον Παναθηναϊκό από το τρίτο μάτς, αρκεί να μην δεχτεί γκολ. Παρότι ο Ιωνικός δεν έχει εμφανιστεί σε αυτό το μάτς ιδιαίτερα απειλητικός, όσο δεν σκορ παραμένει στο 1-0, όλα είναι ανοιχτά και... Όπως και στο προηγούμενο μάτς, που ο Ιωνικός μπορεί να μην είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, μπορεί να έχει καιρό να απειλήσει, αλλά στην παράταση πέτυχε τον γκολ, το οποίο έγινε οριστικά την πλάστηκα στην αναμέτρηση. Χρήστου. Λογική λέει ότι θα πάει σε πάσα, αλλά δεν βλέπω κάποια εύκολη λύση εκεί για να μοιράσει την μπάλα. Ωραία πάσα από τον Χρήστο στον Μόλιστη, που ίσως κάνει κακό κοντρόλ και ο Ιωνικός μπορεί να τρέξει. Εξαιρετικά ο Λουπίδης, έκαστος στο είδος του. Απομακρύνει ο Ζαβός πάνω σε παίκτη του Ιωνικού, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στον Phantom Duck. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε, Λουπίδης είναι εκεί για να κλέψει και ο Παναθηναϊκός είναι εκεί για να τρέξει με τον Μάφια και τον Παπαδόπουλο και την κάθε πάσα για τον Μόλιστη και είναι ευκαιρία να τελειώσει εδώ η φάση. Να τελειώσει εδώ η πρόκριση και την τελειώνει. Όχι η πρόκριση, η πρόκριση δεν τελειώνει εδώ. Η πρόκριση θα τελειώσει το τρίτο παιχνίδι σε όποια πλευρά και να πάει. Είναι απίστευτη η πάσα του Παπαναγιώτου. Είναι και πολύ, πολύ σημαντική η ψυχραιμία που δείχνει ο Μόλιστη, μπερδεύοντας τον Καραγιάννη, ο οποίος νομίζει ότι θα μοιράσει. Περιμένει το Σπύρο να βρεθεί σε καλή θέση. Ο Παναθηναϊκός σκοράρει, κάνει το 2-0 και βρίσκεται. Έχουμε τρίτο μάτσι, λοιπόν. Η λογική λέει ότι έχουμε τρίτο μάτσι. Δεν νομίζω ότι ο Ιωνικός της μίας τελικής σε 83 λεπτά μπορεί να ισοφαρίσει με 2 γκολ την αναμέτρηση. Με ένα γκολ ήταν ανοιχτό μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Με 2 γκολ ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι κρατάει στα χέρια του την νίκη στο δεύτερο μάτς, που θα τον φέρει το Game 3, στο οποίο θα κληθεί οριστικά και μετάκλητα ο νικητής του ζευγαριού των ημιτελικών, που θα πάει την Παρασκευή στο μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος. Τώρα βλέπουμε έτσι τους παίχτες του Παναθηναϊκού να έχουν τεράστια τα ποδιά και να τους βγαίνουν όλα. Συνολικτικά, συγγνώμη. Ωχ! Τι γίνεται εκεί! Και μπέρδεμα εδώ. Να υπενθυμίσουμε και να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας φυσικά στην ομάδα βόλεϊ που κέρδισε τον Ολυμπιακό αμέσως πριν την έναρξη της αναμέτρησης στο σεφ και εντρεώθηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με φοβερή εμφάνιση από όλους τους παίκτες. Και σίγουρα πολύ πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Και τη σκητάλη πήραν τα eSports αμέσως μετά για να βρεθούν στο μεγάλο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Να κλείσουν τον κύκλο των επιτυχιών για τον Παναθηναϊκό.
για τη σημερινή μέρα τουλάχιστον. Μαέστρος και Παναθηναϊκός θα ψάξει να βρει και τρίτο γκολ. Όχι. Θα ψάξει αλλά δεν το βρήκε. 2-0. Παναθηναϊκός κάνει το 1-1. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 1-1, πάει σε τρίτο μάτς. Αμέσως το οποίο θα παρακολουθήσουμε σε 5 λεπτά. Καθώς η σέντρα θα γίνει αμέσως ανάμεσα στις δύο ομάδες, ο νικητής του τρίτου αγώνα θα πάει στον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός πιο όριμος από ποτέ. Κάνει την καλύτερη εμφάνιση που έχει κάνει στα playoff και τα δύο αυτά χρόνια. 10 σουτ, 5 στο στόχο. Εξαιρετική εμφάνιση. Επέτρεψε μόλις ένα σουτ στον Ιωνικό. Χωρίς να έχει την κατοχή, χωρίς να έχει περισσότερες πάσες που είχε στον προηγούμενο αγώνα. Ουσιαστικά όντας πιο αποτελεσματικός. Αυτό του έλειπε στον πρώτο αγώνα. Δεν νομίζω ότι το έκανε στο βαθμό που θα μπορούσε. Που θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικός. Σημασία έχει ότι κερδίζει τον Ιωνικό και πάμε σε τρίτο μάτς. Πάμε σε τρίτο μάτς. Και πάμε και σε ένα μικρό break μέχρι να επανέλθουμε. 5 λεπτών, ναι, για να επανέλθουμε για το τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι.
Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Έγινε μόλις έντρα στην τρίτη αναμέτρηση. Θυμίζω, ημιτελικός ελληνικού πρωταθλήματος ελληνικού ποδοσφαίρου. Παναθηναϊκός Ιωνικός. Σκορ στις νίκες 1-1. Προηγήθηκε ο Ιωνικός με νίκη 3-2 στην παράταση του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός σε ένα πολύ καλό για αυτόν δεύτερο αγώνα κέρδισε καθαρά με 2-0 την ομάδα της Νίκαιας. Και πλέον στο Game 3 ο νικητής θα περάσει τον τελικό του πρώτου επίσημου πρωταθλήματος eSports για την φετινή σεζόν. Με τον Παναθηναϊκό, περσινό πρωταθλητή της διοργάνωσης, να προσπαθεί να κάνει το repeat, να γίνει η πρώτη ομάδα που θα κάνει το repeat σε δύο σεζόν. Και πάλι ο Παναθηναϊκός είναι με τα μαύρα, με τις μαύρες εμφανίσεις και πώς είναι. Ο Παναθηναϊκός, ναι, με την τρίτη του μαύρη εμφάνιση, ο Ιωνικός με την λευκή εμφάνιση. Γαλανόλευκη με μπλε λεπτομέρειες, ο Παναθηναϊκός με την πράσινη και μαύρη εμφάνιση. Αυτά πολύ συνοπτικά. Ίδια σύνθεση με τον δεύτερο αγώνα, δεν έχουμε κάτι να σχολιάσουμε, δεν έχει αλλάξει κάτι συντακτικά. Λειτουργήσε η συνταγή του Άρη Χρήστου, του προπονητή και αρχηγού της ομάδας. Έκανε την ομάδα πολύ πιο επιθετική και πολύ πιο συνεπή αμυντικά. Βγάζοντας τον Παπαδόπουλο, περνώντας τον εαυτό του, περνώντας τον ίδιο σε θέση κεντρικού χαφ και βάζοντας τον Ζαβό σε θέση κεντρικού αμυντικού, ο οποίος Ζαβός έκανε εξαιρετικό παιχνίδι απέναντι στον Ιωνικό στο δεύτερο παιχνίδι. Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει, θα βρίσκεται στον τελικό της Παρασκευής. Κάτι το οποίο ευχόμαστε όλοι, κάτι ότι ένα μάτι το οποίο με το καλό θα παρακολουθήσετε ζωντανά από το επίσημο κανάλι του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, από εδώ που παρακολουθείτε και τον σπουδαίο αυτό, το σπουδαίο αυτό ζευγάρι των ημιτελικών. Ο Ιωνικός είναι αυτός ο οποίος είναι στην επίθεση. Ο Μπάτζε κόβει, αρχικά χάνει όμως την θέση του σε σχέση με τον Phantom Duck, ο οποίος θα σεντράρει πάνω στα σώματα του παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Φάουλ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός τώρα. Σημαντικό ο Παναθηναϊκός να κάνει μια καλή κίνηση σε αυτό το μάτς, όπως έκανε και στο προηγούμενο. Γεμίζει ο μαέστρος, Παπαναγιώτου. Χρήστου, όχι. Ένα γκολ που θα τον στείλει πολύ κοντά στο τελικό. Θεωρώ ότι όποιος προηγηθεί σε αυτό το μάτς θα έχει το πάνω χέρι στη συνέχεια για την πρόκριση. Σίγουρα θα είναι δύσκολα μετά να τραπεί η κατάσταση στο τρίτο μάτς. Α, είναι ο Μπουλγουρίδης ο οποίος έχει περάσει του Σπύρου. Το σημειώνω, ναι. Ο Μπουλγουρίδης περνάει αριστερά του Σπύρου, ο οποίος έκανε καλό πρώτο μάτς, αλλά όχι τόσο καλό δεύτερο μάτς. Σκόραρε σε πολύ κρίσιμη καμπή του αγώνα απέναντι στον Ιωνικό. Στο πρώτο μάτς στέλνοντας ουσιαστικά ο ίδιος το μάτς στην παράταση, αλλά στο δεύτερο αγώνα δεν του βγήκε το παιχνίδι στον ίδιο βαθμό. Ο Ιωνικός έχει μπει καλά στο μάτς, στο τρίτο παιχνίδι, αλλά Πυριόβολος εδώ βγάζει την μπάλα. Ένα μάτς do or die για τον Παναθηναϊκό, κανονικά do or die. Όλος ο κόπος και οι προσπάθειες που έχει βγάλει το γήπεδο για 34 αγωνιστικές και 2 με τον Αθηναϊκό 36 ουσιαστικά κρίνονται σήμερα, κρίνονται σε αυτό το παιχνίδι. 1-1 είναι η σειρά, μία και μία οι νίκες μοιρασμένες απέναντι στον πολύ ανταγωνιστικό Ιωνικό, ο οποίος ξεκίνησε ως φαβορί και με τις μεγαλύτερες φιλοδοξίες για αυτή την κούρσα πρωταθλήματος, και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά, ένα μάτς μακριά από το να του βάλει το στόπ, όπως και αντίστοιχα ο Ιωνικός. Την ομάδα του Παναθηναϊκού ένα ντέρμπι σε δύο ομάδες που έχουν κάνει πολλά μεγάλα βήματα στο eSports, με τον Παναθηναϊκό να είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα για πέρσι, κατακτώντας 3 τίτλους και φτάνοντας σε 2 ακόμα τελικούς. Μπάτζε μακριά εκεί που μπορεί να ενοχλήσει ο Παπαδόπουλος στον center back του Ιωνικού. Καραγιάννης εκεί και μάζεψε στο 20 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει κάποια ιδιαίτερη ευκαιρία, ούτε ο Ιωνικός. Είναι πάρα πολύ λογικό ότι αυτό θα είναι το πιο κλειστό μάτς από τα τρία, που, από τα δύο σίγουρα και από αυτό που παρακολουθούμε τώρα, αυτό θα είναι το πιο κλειστό και το πιο ανταγωνιστικό και το πιο τακτικό, καθώς διακυβεύονται σχεδόν όλα. Μπουλγουρίδης, μόλις την κόντρα μπαίνει και ο Μπουλγουρίδης στη φάση που μακρύνει την μπάλα. Λουπίδης κόβει στο κέντρο, πέρασε ο Λουπίδης. Παπαναγιώτου Άρης, Μπουλγουρίδης, ωραία στο μόλις τη. Παναθηναϊκός στην περιοχή, σέντρα βρήκε κάπου κόρνερ, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ επιθετικός, κερδίζει το κόρνερ. Εδώ από το γύρισμα του Μόλι και ο Μαέστρος θα ψάξει τον Μπουλγουρίδη στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μοιάζει να γίνεται αυτό τώρα.
θα επιλέξει κάποια άλλη κομπίνα ο Παναθηναϊκός. Εκτελεί ο Άρης Χρήστου. Εκεί που είναι ο Μόλιστη. Πολύ καλή εκτέλεση. Έχασε το κοντρόλ. Να προλάβει ο Μάφια και προλαβαίνει. Για να μην φύγει στην αντιπίτηση ο Ιωνικός. Ωραία παλιάκι. Δεν ξέρω αν υπάρχει offside. Μόλιστη. Να γυρίσει. Κόρνερ. Τέλειωσε ο Μαέστρος. Η κεφαλιά που δεν ξέρω ποιον ήρθε. Είναι ξανά κόρνερ. Τρίτο συνεχόμενο για τον Παναθηναϊκό. Μαέστρος. Κεφαλιά, όχι! Όχι! Απίστευτη ευκαιρία από τον Μπατζέκο. Πιθανώς από τον Μπατζέκο. Πιο ψηλά από όλους και από τον προσωπικό του αντίπαλο, αλλά στέλνει την μπάλα out. Και ξαναλέω, υπάρχει ένα ζήτημα αποτελεσματικότητας του Παναθηναϊκού στις φάσεις τις οποίες δημιουργεί. Κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζει ως τώρα ο Ιωνικός. Και ελπίζω να μην γκρίνει την αναμέτρηση και να αλλάξει σε περίπτωση που έκρουσε τον τελικό. Ωραία μπαλιά για τον Μπουλγουρίδη! Όχι, ο Καραγιάννης και πάλι. Και δεν προλαβαίνει να γυρίσει ο Μπουλγουρίδης. Τεράστια ευκαιρία. Τρίτη πολύ σημαντική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ενώ έχει κάνει επιθετικό φάουλ ο Μπουλγουρίδης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, η μπάλα δεν περνάει στα δίχτυα. Η μπάλα τώρα από κεφάλι παίκτη του Παναθηναϊκού. Περνάει στην κατοχή του Ιωνικού. Λουπίδης μακριά, ο Παναθηναϊκός πιέζει και κλέβει και ο Άρης Μάφια σε μια πάσα στον Παπαδόπουλο δεν έχει σηκωθεί η σημαία και δεν θα σηκωθεί ακόμα. Έλα, Μπουλγουρίδης! Offside ο Μπουλγουρίδης. Δεν ξέρω η πάσα μου πως ήταν για το μόλις. Αγχώθηκε ο Παπαδόπουλος ή θέλει να πασάρει αλλού, δεν γνωρίζω. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλές ευκαιρίες και είναι κρίμα να μην έχει σκοράρει ακόμα. Και εκτός από κρίμα είναι και ένα βάρος σίγουρα. Θα μπορούσε να έχει απαλλάξει λίγο το παιχνίδι του από την πίεση του να σκοράρει. Όσο δεν έχετε τον γκολ μπροστά, όπως λες. Όσο έχει την ευκαιρία ο Ιωνικός να κάνει ακριβώς αυτό, ο Καραγιάννης λέει όχι. Σε ένα φοβερό σου του Πυριόβολου και σε κάνει εξαιρετική άμυνα. Και ο Μπουλγουρίδης μπορεί να κάνει τον Παναθηναϊκό να τρέξει. Παπαναγιώτου μπερδεύεται εκεί με τον αμυντικό, η απομάκρυνση εκεί που είναι ο Λινάρδος, ο οποίος θα επαναφέρει. Μαέστρος, ο οποίος μπορεί να ψάξει τον Μόλιστη και αυτό θα κάνει. Και ο Παπαναγιώτου είναι εκεί και δεν είναι και offside. Παραλίγο να περάσει ο Μόλιστη, δεν τα καταφέρει. Πολύ πολύ μεγάλο το άγχος που έχει σχηματιστεί. Πάμε, πάμε, ευκαιρία τεράστια. Πήρε ο Παπαδόπουλος, όχι, απομάκρυνση. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος. Μιλώντας ειλικρινά και από αυτό που βλέπουμε, είναι κρίμα να μην βρεθεί αυτό στον τελικό. Πρέπει να βρει τον γκολ. Πρέπει να βρει τον γκολ. Είναι βασικής σημασίας. Όσο πιο γρήγορα το βρει, τόσο καλύτερα. Θα μπορέσει να προσαρμόσει το παιχνίδι του μετά και να χτίσει πάνω σε αυτό. Και καταφέρνει να περιορίζει τους παίκτες του Ιωνικού, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή είναι επικίνδυνοι, να απειλήσει το δόμε πριν με τον Πυριόβολο σε ένα σούτ που σταμάτησε ο Καραγιάννης με υπερπροσπάθεια. Νιέρης, κίνδυνος και Μόλιστη και Μπάτζε και... Φάουλ ελπίζω, όχι πέναλτι. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο να υπάρχει φάουλ. Δεν ξέρω κι εγώ. Έχει βελτιώσει το ποσοστό των ελευθερωμένων πασών του Παναθηναϊκού, ήταν 50% στο ημίχρονο. Σε προηγούμενο αγώνα είναι συλλογικό. Ναι, στο προηγούμενο αγώνα. στο δεύτερο αγώνα. Η μπάλα πέρασε από όλους στο 36-30 λεπτό μάλλον μπήκαμε. Καραγιάννης. Στην εκτέλεση αυτή, από τα καρέ του προς την αμυντική γραμμή του Ιωνικού και την επιθετική γραμμή αντίστοιχα του Παναθηναϊκού. Λουπίδης ψηλά, Μαέστρος προσπαθεί και φοβερά και ο Άρης Μάφια. Κυκλοφορεί ωραίο Παναθηναϊκός και φεύγει και ο Μόλιστη. Τον είδε ο Μπουλγουρίδης. Υπάρχει παίκτη στην περιοχή. Μόλιστη. Άρης Μάφια. Έπαιξε ωραία από τις κόντρες ο Μπουλγουρίδης. Πόσο κόντρα κόρνερ. Κόρνερ με τον Μαέστρο. 5 του Παναθηναϊκού στην περιοχή. Τέλειο. Καλή εκτέλεση προς τον Μπάτζε. Ευκαιρία. Γκολ. Ο Παναγιώτου. 1-0 ο Παναθηναϊκός στα 39. Με τον Μάριο Παπαναγιώτου. Ήρθε η ώρα του MVP. Τώρα είναι η ώρα του MVP. Τώρα χορεύει αυτό στο γήπεδο. Και στην πρώτη ευκαιρία που του παρουσιάζεται στη σημερινή αναμέτρηση. Με ένα φοβερό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στέλνει τον Παναθηναϊκό ένα βήμα πιο κοντά στον τελικό. 1-0 στο Game 3. 1-0 στο Game 3 με τον Μάριο Παπαναγιώτου.
πολύ πολύ σημαντικό γκολ από ένα παίκτη ο οποίος είναι γεννημένος για τα δύσκολα. Είναι γεννημένος για να αποδίδει σε κάθε κατάσταση για ένα φοβερό αθλητή των e-sports, τον Μάριο Παπαναγιώτο, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38. Ωραία αλλαγή, τώρα έχει άλλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Έχει ευκαιρία με τον Μαέστρο και για αυτή τελικό. Όχι, ξανά Παπαναγιώτου, όχι. Εδώ θα προσπαθήσω, αν θες να δω, να δω πόσο είναι το σκορ στο άλλο ζευγάρι. Τώρα που βλέπεις πιθανότητες αυξημένες πρόκρισης, τώρα ναι, τώρα, τώρα καλό θα ήταν να βγουν τα κομπιτεράκια. Λουπίδης, ωραία στα αριστερά δυνατά. Πλάγιο για τον Ιωνικό. Συνεχίζω την έρευνα μου. Πριόβολος, γυρνάει στο Μόλες, έχει μείνει ο Μόλεστη. Κοτίδης, όμορφα στον Πριόβολο. Σέντρα, απομακρύνει παίκτης Παναθηναϊκού, αλλά όχι καλά. Κρέμος, δύσκολα, 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 Καραγιάννης. Ευτυχώς ο Καραγιάννης είναι και πάλι εκεί. Φύλακας άγγελος ο Καραγιάννης. Σε ένα πολύ κομβικό σημείο για τον Παναθηναϊκό. Λουπίδης, μακριά. Παπαδόπουλος μπορεί να κερδίσει αυτή τη φάση, αλλά επιβλητικά μου μακριά. Εδώ. Καραγιάννης μακριά. Παναθηναϊκός έχει προσαρμόσει το παιχνίδι το ημίχρονο 1-0 με τον κόλ του Παπαναγιώτου. Παναθηναϊκός παίρνει προς το παρόν αυτό που θέλει. Παναθηναϊκός παίρνει αυτό που θέλει, σκοράρει με τον Παπαναγιώτου. Έχει 6 τελικές, 2 Ιωνικός. Περισσότερες από όσες είχε στην προηγούμενη μέτρηση η ομάδα της Νίκαιας. Δύο κλασικές ευκαιρίες, δύο ευκαιρίες οι οποίες όμως είπε stop ο Καραγιάννης με υπέρενταση. Και έχει πραγματικά βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό με τις δύο αυτές τοποκρούσεις και την παρουσία του ως τώρα στην αναμέτρηση. Και στις τρεις αναμέτρησεις μάλλον, για να είμαστε δικοί. Το δικό σχόλιο, Κωνσταντίνε, αν έχεις κάτι πιο ανοιχτά να μοιραστείς. Σίγουρα, σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή. Έχει δείξει και από το τρίτο μάτς και από το δεύτερο μάτς και σε σημεία του πρώτου ότι είναι καλύτερη ομάδα. Αρκεί να μην να κρατήσει αυτό το προφίλ, να καταφέρει να κυριαρχήσει τον αγώνα και θεωρώ ότι θα την πάρει την πρόκληση. Θα είμαστε στο τελικό, ο οποίος θα γίνει την Παρασκευή. Δεν είναι πολύ σωστά την Παρασκευή, το βράδυ. Λίγο αντιεμπορική ώρα, αντιτηλεοπτική Παρασκευή βράδυ, αλλά ο Παναθηναϊκός ευελπιστεί να είναι στον τελικό, τον οποίο θα παρακολουθήσετε ακριβώς από εδώ, από την πλατφόρμα του Παναθηναϊκού αθλητικού ομίλου στο YouTube. Παπαναγιώτου κοντρολάρει και κρατάει την μπάλα, κάνει μια φοβερή ενέργεια Παπαναγιώτου, αλλά δεν βρίσκει τον Μόλεστη, ο ίδιος θα κλέψει και θα συνεχίσει τη φάση και έχει δύο παίκτες και ένα τρίτο έξω στον αδερφό του, κανονιά, κόρνερ. Όχι. Ο Άρης Παπαναγιώτου ήταν αυτός ο οποίος εκτέλεσε έξω την περιοχή, η μπάλα κάπου βρήκε και πέρασε κόρνερ, πέρασε δίπλα από το Κάριο Καραγιάννη, μαέστρος. Ωραία ο Μόλιστη και ο Χρήστου. Και ο Χρήστου ξανά. Ο Ιωνικός φαίνεται, παρόλο που βρίσκεται με την πλάτη του σκόρ, να συνεχίζει να μείνεται παρά να απειλεί τον Παναθηναϊκό, που είναι θετικό. Phantom Duck, Σωτήρης Νιέρης αλλιώς. Προσοχή Ζαβός, ξανά παρόλο. Κάνει καλό μάτσο Ζαβός. Όχι απλά καλό, πολύ καλό. Σαν άλλα τελικά χωρίζουν τον Παναθηναϊκό από το τελικό. Ταφός, κάνει τη φάση αρχικά. Ευτυχώς απομακρύνει. Ο Μαέστρος και ο Παπαναγιώτου. Και ο Παναθηναϊκός θα έχει πολλές ευκαιρίες πλέον. Αυτός ο Ιωνικός θα αναγκαστεί να ανοιχτεί. Παπαναγιώτου είναι offside. Σίγουρα θα το δούμε κι άλλο γκολ στο μάτς. Από ποια πλευρά ελπίζουμε να είναι την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ναι, η λογική λέει ότι θα δούμε γκολ. Θα τα παίξει όλα για όλα ο Ιωνικός. Δεν γίνεται, θα δεχτεί σίγουρα κι άλλο γκολ. Αν δεν καταφέρει να βρει γκολ.
Χριστού. Ακόμα και το σούτ θα ήταν καλή επιλογή εκεί για να φύγει οριστικά η μπάλα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά δεν θα γίνει αυτό. Ζαβός που ακολουθεί, θα μπει μπροστά και θα διώξει και ο Καραγιάννης. Και μάχη τον Παπαδόπουλος. Από τις κόντρες ο Άρης Μάφια, η μπάλα δεν φεύγει. Ο Ιωνικός μένει ψηλά, ο Λινάρδος κόβει και παραχωρεί πλάγι. Λινάρδος απομακρύνει στον Μπουλγκουρίδη. Άρης, Παπαδόπουλος. Ζαβός, πολύ όμορφο κόψιμο και ευκαιρία τώρα που Παναγιώτου δίνει στον Παπαδόπουλο. Δεν θα καταφέρει να την πάρει μπροστά όμως. Μπάντζε ψηλά. Μπαντζέκος. Να, ο Ζαβός. Λογικά δεν προλαβαίνει και ο Λινάρδος το 60. Και αλλαγές. Εσωτερικές για τον Ιωνικό και τον Παναθηναϊκό. Για να παραμείνει. Το 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού, το οποίο θα ήταν πολύ πολύ σημαντικό. 30 λεπτά χωρίς τον Παναθηναϊκό από τον δεύτερο συνεχόμενο του τελικού στο ελληνικό πρωτάθλημα και από την διεκδίκηση του δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος για το τμήμα eSports το eFootball PES. Ο Νιέρης όμως απαντάει εδώ και 1-1 για τον ελληνικό. Καταστροφικό αυτό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ήταν καλύτερος. Ήταν αυτό που τονίσαμε και πριν, ότι θα έχει ευκαιρίες, αν δεν τις εκμεταλλευτεί, πιθανόν να δεχτεί ένα γκολ. Αλλιώς θα προηγηθεί και με περισσότερα. 1-1 σοφαρίζει ο Ιωνικός από μια φάση που έχασε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Τον έχασε ο Μπάντζε, έκανε ωραία κίνηση ο Νιέρης. Αλλού ο μπακ του Παναθηναϊκού, αλλού ο επιθετικός του Ιωνικού. Και η μπάλα στα δίχτυα του Καραγιάννη. Και ξεκινάμε από το 0 με 30 λεπτά για τη λήξη της κανονικής διάρκειας. Ο Ιωνικός είναι χειρότερος από τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι ισόπαλος. Ζαβός, ωραία πάσα, Παπαδόπουλος με 3, με 4, απομακρύνει την μπάλα, ξανά Ζαβός. Κακή πάσα προς τον Χρήστου. Ελπίζω ο Παναθηναϊκός να καταφέρει να μείνει συγκεντρωμένος στο μάτς, να μην χάσει τη συγκέντρωσή του. Μια συγκεντρωμένος στο μάτς, παραλίγο λάθος εδώ. Παναγία μου τι πήγε να γίνει εκεί. Κακή συνεννόηση που παραλίγο να ευνοήσει τον Μάφια, που είχε μυριστεί τη φάση και είχε ακολουθήσει. Μπατζέκος ψηλά με το κεφάλι, μόλις τη... Πέρασε μπάλα για τον Παπαδόπουλο. Να δούμε, πάτησε και περιοχή. Με τον King. Δεν βιάζεται, κρατάει. Περνάει για τον Μόλφι. Πέρασε μπάλα για τον Παναγιώτη. Μένει στον Παναθηναϊκό μπάλα. Αλλά όσο είναι μπροστά η παίκτη του Παναθηναϊκού, τόσο πιο πολλές ευκαιρίες έχει να αντεπιτεθεί ο Ιωνικός. Και αυτό θα κάνει τώρα. Λινάρδος τουλάχιστον ακόμα και το κάνει πολύ καλά. Μπουλγκουρίδης, ο οποίος δεν έχει προσφέρει πολλά ως τώρα στην αναμέτρηση, αλλά μπορεί ανά πάση στιγμή να σκοράρει. Μπουλγκουρίδης συνεχίζει από τα αριστερά και μια σέντρα ίσως σε αυτό το σημείο. Ακόμα καλύτερη επιλογή πάσα. Ο Παδόπουλος προσπάθησε να τον μαέστρο, δεν έφτασε μπάλα ποτέ στο μαέστρο. Την αντεπίθεση κλασικά ο Ιωνικός και κίνδυνος εδώ και πολύ καλά ο Άρης Μάφια στα όρια του νομίμου. Δεν φαντάζομαι. Με κομμένη την ανάσα πραγματικά παραμένα, περιμέναμε την απόφαση. Κίτρινη τον Άρη Παπαναγιώτου. Να αντιδράσει ο Παναθηναϊκός, πρέπει και το κάνει με το Ζαβό. Μακρύνοντας, Λουπίδης, Παπαναγιώτου και έχει και το μόλις. Και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλές προοπτικές. Αλλά έχει πλευρά στέλνει τώρα. Τι θα γίνει. Να επιτεθεί πολύ έξυπνα τώρα. Και πάτε το κάνει. Μόλις τι. Κάτω. Παναγιώτου κάποιος, κάποιος. Όχι. Έχει λοκάρει μπαλά. Σέτρα. Δεν μπορεί ο Βουλγουρίδης. Μαέστρος. Χαμηλά. Πουθενά. Πλάγιο. 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 Το 73. Το τελευταίο παιχνίδι
της σειράς. Όποιος κερδίσει θα βρίσκεται στον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Θα διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλήματος στα eSport. Στην κόψη του ξηραφιού θα κρυθεί. Μόλις την Παπαναγιώτου. Όχι, κακή πάσα. Ναι. Κλέβει ο Παναθηναϊκός. Παπαναγιώτου! Όχι. Μπουργουρίδης. Μπουργουρίδης κάποιος κανείς. Μάεστρος. Και τον μόλις τι να κερδίσει κάτι ο Παναθηναϊκός από την πίεση εκεί. Έστω την κατοχή εκεί ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Την πήρε με τον μαέστρο. Την κέρδισε ο μαέστρο. Την είδε στον Μπουργουρίδη. Ωραία, πολύ ωραία κίνηση. Παπαναγιώτου στα σίγουρα πόδια του. Ναι. Πιέζει ο Παπαναγιώτου. Δεν έχει τελειώσει. Φασικό κύριο. Καμό ο Παναθηναϊκός. Φτάνει στην περιοχή του Ιωνικού, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει τουλάχιστον προς το παρόν. Μόλις τι. Μαέστρος, μια καλή σέντρα θέλει τώρα. Ή μια καλή πάσα. Έκοψε την άμυνα. Μόλις τι. Μόλις τι. Και τώρα θα κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός. Μαέστρος ξανά. Είναι παντού ο Μαέστρος. Λουπίδης το λάθος, τώρα θα κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός. καλό φάουλ από τον Λινάρδο, ο οποίος δεν έχει κάρτα. Έχει το περιθώριο να πάει λίγο πιο σκληρά, όπως και έκανε. Κάποια κομπή να ετοιμάζει ο Ιωνικός. Πρέπει να διαβάσει ο Παναθηναϊκός πότε θα εκτελέσει ο παίκτης του Ιωνικού, ώστε να μην χάσει τη φάση. Και αυτό και γίνεται. Μαέστρος αρχικά δεν κερδίζει. Ο Ζαβός μπαίνει στη φάση και απομακρύνει σε πλάγιο. Νομίζω έχει κερδίσει και το επιθετικό φάουλ, πιθανώς. Ναι. Ένα μάτς που κόβει την ανάσα. Ναι. Δέκα λεπτά μας χωρίζουν από την παράταση ή σε περίπτωση γκολ από την πρόκριση. Game 3, 1-1 στην σειρά. Οποιαδήποτε, όποια ομάδα κερδίσει σήμερα θα βρεθεί στον τελικό του πρωταθλήματος στην Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός δίνει τα πάντα και ουσιαστικά όλοι οι κόποι της χρονιάς στέκονται σε αυτόν εδώ τον αγώνα. Ωραία, ωραία πάσα τον. Ναι, νομίζω θα διαβάσει ο Παπαδόπουλος. Πήγε να διαβάσει, δεν κατάφερε. Αν βγει και την πάρει ο Λινάρδος, έχει βγει και επικίνδυνα εκεί πέρα. Έχει βγει, αλλά ο Μπατζέκος θα παίξει χαμηλά. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει με τον Μπουργουρίδη. Να φύγει η μπάλα. Είναι δύσκολο όμως να βρει πέρα στην πόδια εκεί. Έχουν κλείσει ωραία επίκριση. Μπράβο, πολύ καλό το κόψιμο από τον Λινάρδο. Δεν υπάρχει offside στον Ιέρη. Καλό θα είναι να κλείσει τώρα. Με Παναθηναϊκού διάβασε ωραία ο Λουπίδης. Ξαναδιάβασε ωραία και πήρε. Μία πάνω, μία κάτω, τρομερό φινάλε. Δεν ξέρει από πού θα έρθει το γκολ. Η σφιγμή όλων των παικτών πρέπει να είναι πολύ ευκαιρία πολύ ευκαιρία τώρα μόλις στην Παπαναγιώτου πάμε. Φάουλ, κάρτα, φάουλ, κάρτα. Μήπως υπάρχει και κόκκινη, δεν ξέρω. Ήταν σκληρό το μαρκάρισμα εδώ. Υπάρχει είναι κάρτα στον The King. Μαέστρος δεν ξέρω, έχει ανοίξει και ο Μόλις τη λογικά εκεί θα πάει. Βαθιά στο δεύτερο δοκάρι στο Μόλις, το οποίο λογικά θα προσπαθήσει να αναφέρει με το κεφάλι. Μία σκέψη υπάρχει κάνουμε. Υπάρχει και ο Άρης απ' έξω αριστερά. Ωραία είναι! Παπαδόπουλος! Μόλις τι! Όχι! Όχι! Ο Καραγιάννης. Ο Καραγιάννης. Έχει μπλοκάρει, πέσει κάτω μαζεύει. Μόλις στην αιστεία του Καραγιάννη. Παναθηναϊκός δεν βρίσκει γκολ. Φοβερή εκτέλεση του Μαέστρου. Ζαβός. Όχι. Κίνδυνος. Δεν έφυγε η μπάλα. Βγει ο Καραγιάννης. Βγαίνει, μαζεύει, τέλος. Το 85. Πέντε λεπτά. Λιγότερο. Παπαδόπουλος πέφτει πάνω στον τελευταίο αμυντικό. Άρης. Μπουργουρίδης. Ωραία πάσα. Πρέπει να αφήσει ο Παπαδόπουλος και να περάσει από τα αριστερά. Θα βγει τον Μόλις. Μες στην περιοχή. Θα γυρίσει. Παπαδόπουλος. Κάντο σουτ. Σουτ. Όχι, Καραγιάννης. Μένει μπάλα. Όχι. Oh, απίστευτη. Ούτε τώρα ο Παναθηναϊκός. Πολλές ευκαιρίες. Πολλές. Κλασικές. Ακόμα μία με το Λουπίδη. Πιθανώς. Όχι. Το σκότωσε εκεί τον Μπουργουρίδη. Κόρνερ! Πολύ λάθος εδώ από τον παίκτη του Ιωνικού. Φοβήθηκε. Νομίζω δεν είχε καθόλου καθαρό μυαλό. Και να δούμε αν θα το πληρώσει ο Ιωνικός αυτό το λάθος. Να μπαίνει ένα γκολ εδώ με τον Μαέστρο. Καλή είναι. Καλή. Να την προλάβει ο Μόλιστη. Θέλουμε να την γυρίσει ο Λουπίδης. Δεν έλεγε ο Μαέστρος. Ω, μη χαθεί εκεί η μπάλα. Μη χαθεί. Πες επάνω. Λινάρδος. Όχι. Μπράβο στο Ζαβό. Και έχει μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι. Αυτή είναι, αλλιώς έχουμε την παράταση. Ωραία ο Μπουλκουρίδης, όριμα, την κράτησε. Όχι. Χάνει. Ναι. Μπράβο Παναθηναϊκός. Τον Άρη Μάφια. Τρομερό σύγκομα. Και τον παπάγιο του. Δεν πέρασε. Καλά. Η περιγραφή μας είναι τραγική στα τελευταία λεπτά, αλλά μας συγχωρεί. Καταλαβαίνετε και εμάς τη πίεση και το άγχος σε αυτό που παρακολουθούμε μέχρι τώρα. Παράταση. Στην παράταση ή στα πέναλτι λοιπόν θα κρυθεί η ομάδα που θα προκριθεί στον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Στα eSports, στο ηλεκτρονικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός έχει 8 τελικές, 3
φάσεις στο στόχο, τρεις τελικές ο Ιωνικός, δύο στο στόχο. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει πολύ κοντά στον γκολ. Πολάκης με γιώτα και επιδιώκει να βρει τον γκολ το οποίο θα τον οδηγήσει στον τελικό. Εκεί που λογικά τον περιμένει η Intrepid Fox. Μια ομάδα η οποία είναι στα μέτρα του, την έχει κερδίσει και θα μπορεί να κάνει το repeat στο πρωτάθλημα. Αλλά αυτό που προέχει τώρα είναι να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ιωνικού. Το μάτς έχει πάει στην παράταση. Ο Ιωνικός κατάφερε και ισοφάρισε έναντι της εικόνας που έχει το παιχνίδι σε εκείνη τη στιγμή. Και πλέον αυτό που απομένει είναι τα δύο ημίχρονα της παράτασης. Εδώ μπορούμε να ξαναβλέπουμε την φοβερή φάση του Μπατζέκου, τις ευκαιρίες του Μπουλγκουρίδη, του... εδώ είναι το γκολ του Παπαναγιώτου. Ο Παναθηναϊκός έκανε πολλές ευκαιρίες. Άμα μπορέσει και εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν στην παράταση και παρουσιαστεί και πιο όριμος από ό,τι ήταν την πρώτη παράταση, στην παράταση στον πρώτο αγώνα, θα καταφέρει και θα είναι αυτό στο τελικό. Αλλά όλα αυτά θα τα ξέρουμε σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, σέντρα. Νιέρης. Όλα έτοιμα. Στην κόψη του ξηραφιού το μάτς. Σέντρα. Πάμε. Πάμε. Μπατζέκος ψηλά, Μαέστρος. Φοβερή πάσα. Μπουλγκουρίδης βιάστηκε, βιάστηκε ο Μπουλγκουρίδης. Πήγε στα παιδιά του. Να η ευκαιρία, αν καταφέρει να πιέσει. Ο Παναθηναϊκός, πολύ ήρεμα ο παίκτης του Ιωνικού, κατάφερε και έδιωξαν. Ο Παναθηναϊκός πιέζει ψηλά, να κλέψει. Εδώ είναι σημαντικό. Ο Λινάρδος βγήκε, ποιος ο Λουπίδης. Έκαστο στο είδος του. Φεύγει μπάλα για τον Παπαναγιώτου. Δεν υπάρχει offside. Μπουλγκουρίδης. Δεν το έκανε. Είχε τρεις πάνω του. Μπήκε δυνατά ο Παναθηναϊκός στην παράταση. Έχει κάρτα ο Άρης Παπαναγιώτου, πρέπει να προσέχει. Όπως και αντίστοιχα ο King του Ιωνικού. Μόλις τη γύρισε, πέρασε. Πέρασε, πέναλτι! Το δώσε! Είναι! Το δώσε! Το κερδίζει ο Μόλις τη, το βαράει ποιος! Ποιος! Ποιος θα είναι! Ποιος! Ο Μόλις τη! Τι θα γίνει τώρα! Κάντο Αντρέα! Αντρέας Μόλις τη, Καραγιάννης! Μια πρόκληση! 11 βήματα τους χωρίζουνε! Αργά ο Μόλις τη! Να δούμε! Κόσο! Δοκάρι! Δοκάρι ο Μόλις τη! Ναι, μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Ο Παναθηναϊκός χάνει το πέναλτι. Χάνει το πέναλτι με το Μόλις τη. Έκλεισε τα μάτια μου από απογοήτευση και δεν είδα την μπάλα έχει γυρίσει προς τα γη. Έχουμε παγώσει. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια τώρα από το χαμένο πέναλτι και να βρει. Απ' τη μία ο Καραγιάννης, απ' την άλλη μπάλα. Αυτή βρίσκεται το δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία. Μπατζέκος ψηλά. Δεν χάθηκε τίποτα για τον Παναθηναϊκό. Όμως εδώ φεύγει ο Νιέρης. Ευτυχώς ο Παναθηναϊκός καταφέρει και παίρνει. Θα κινδυνεύσει σε πρώτη φάση εδώ. Αγαρμπάναρχα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Λουπίδης, ο οποίος κάνει φοβερό τρίτο μάτς, όπως έκανε φοβερό και δεύτερο. Η μπάλα στην περιοχή, Μπατζέκος μακριά. Και άμα πάρει ο Παναθηναϊκός, έχει παίκτες μπροστά. Κίνδυνος εδώ με την μπάλα. Καραγιάννης μπλοκάρει και μαζεύει και προφυλάσσει την μπάλα. Όλοι μέσα τώρα. Όλοι μέσα να διεκδικήσουν την μπάλα. Είναι καλή. Έφτασε μπάλα στον Μπουλγκουρίδη. Έχει και παίκτη. Μπράβο. Άρης Μάφια. Πέρασε μπάλα. Τέλειο. Ο Παπαδόπουλος. Και το που και ο Μπουλγκουρίδης. Κόρνερ ίσως. Ναι, κόρνερ. Παναθηναϊκός σκόραρε με κόρνερ. Απείλησε με τον Μπατζέκο με κόρνερ. Ξανά έχει κόρνερ με τον Μαέστρο. Διώχνει ο Καραγιάννης ξανά σε κόρνερ. Ο Μπατζέκος ανοίγεται στο δεύτερο δοκάρι. Να σηκωθεί και πάλι για μάλια. Να είναι ευκαιρία. Γκολ. Χάθηκε. Χάθηκε με τον Μπουλγκουρίδη αν είδα καλά. Και όμως μπορεί να χαθεί. Απ' την πρώτη κεφαλιά του Μπατζέκο Μπουλγκουρίδης μία ανάσα από το τέρμα θα στείλει την μπάλα του. Λοιπόν, αναμονή όσο οι δύο προπονητές κάνουν αλλαγές.
εσωτερικές και μη, και δίνουν οδηγίες. Μικρή, μικρή αναμονή. Για να ξαναπεράσουμε. Έναρξη. Συνέχεια. Μόλις τι. Άρης Μάφια. Έχει ευκαιρία Παναθηναϊκός. Υπάρχει offside. Πού. Και στους δύο. Μισό βήμα και για τους δύο. Κωνσταντίνε, μ' ακούς. Ναι. Εντάξει. Μισό βήμα και για τους δύο. Παπαναγιώτη και Παπαδόπουλο που δεν κρατήθηκαν καλά στην γραμμή του offside. Λινάρδος κέρδισε με το κεφάλι. Πραγματικά θα κριθεί η πρόκριση στην κόψη του ξεραφείου. Νιέρης γύρισε. Ο Καραγιάννης ακολούθησε. Ο Ζαβός θα πάει πρώτος στην μπάλα. Και θα την στείλει σε πόδια. Ο Παπαναγιώτης, συγγνώμη. Θα χάσει όμως. Βγήκε ο Ζαβός, ωραία. Αλλά δεν έκανε επαφή με την μπάλα. Μπάλα έκανε μάλλον για να τη στείλει πλάγιο. Υπομονή κάνουμε. Μέχρι να δούμε τι θα... τι έχει ακόμα να μας προσφέρει αυτή η ανάμεση. Ένα-ένα, 105 έχουμε φτάσει. Ωχ, πολύ... Πολύ άγχος. 34 αγωνιστικές και 2 με τον Αθηναϊκό, 36 και 2 μάτς 48. Και αυτή είναι 39η για τον ομάδα eSports ή football του Παναθηναϊκού. Η πιο κρίσιμη από όλα, κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία έχασε ο Παναθηναϊκός με αυτό το πέναλτι να κάνει το μισό βήμα. Και με τον Μπουλγουρίδη και ένα κάρο ευκαιρίες Καραγιάννης ψηλά. Δεν πάμε ακόμα. Μόλις τι πρέπει να σφυρίξει σιγά σιγά. Μας κρατάει σε αγωνία για το δεύτερο μήχρονο, τώρα μπορεί να το αφήσει αν θέλει, αλλά είναι αργά. Λοιπόν, ένα ημίχρονο και μετά πέναλτι. Δεν ξέρω τι θα έρθει πρώτο, τι θα κρίνει την αναμέτρηση. Πρώτη σίγουρα θα έρθει η παράταση, το δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι και πού θα κριθεί η αναμέτρηση αυτή. Λίγα ακόμα δευτερόλεπτα. Απαραίτητα για να χαλαρώσουν οι παίκτες και να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες για να μπει η μπάλα επιτέλους στα δίχτυα του Ιωνικού. Δεν ξέρω αν ήσουν ο Άρης Κρίστος, θα έπαιζες επιθετικά τώρα ή θα πάθεις να κοντρολάρεις το ρυθμό για να πας στα πέναλτι. Κοίτα. Δεν έχει λόγο ο Παναθηναϊκός να πάει για τα πέναλτι. Έχει δείξει ότι μπορεί να βρει τον γκολ. Αλλά πάλι δεν μπορείς να ρισκάρεις. Πρέπει να το παίξεις κάπως συντηρητικά, με προσπάθεια να βρεις ένα γκολ άμα σου. Δηλαδή, όπως το παίξεις στο πρώτο μήχρονο της παράτασης, θεωρώ, με λίγο περισσότερη προσοχή πίσω. Λοιπόν, σέντρα. Η τελευταία σέντρα για τον ημιτελικό όσον αφορά το εναρκτήριο λάκτισμα. Από εκεί και πέρα, ό,τι είναι θα φανεί σε αυτά τα 15 ψηφιακά λεπτά που μένουν. Κάτι λιγότερο από 4 φυσικά. Σακαράκος. Κυκλοφορεί ο Παναθηναϊκός. Τώρα ο Ιωνικός. Ο Άρης Μάφια μακριά. Μαέστρο και αυτό μακριά. Τέλεια, και δεν υπάρχει ψάχνει τον Κουρίδη. Είναι ευκαιρία τώρα. Πάμε πάνω. Κάτω. Βιάστηκε ο Πάνος. Βιάστηκε. Ο Παναθηναϊκός χάνει ακόμα μία φάση. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει ιδανικά. Πιθανώς αυτό να ήταν η καλύτερη λύση, αλλά δεν είναι η καλύτερη εκτέλεση.
Γουλγουρίδης, Παπαδόπουλος. Λινάρδος. Μέσα, εκεί που είναι ο Παπαναγιώτου. Μάφια. Μόλις την εφάω. Αυτή είναι το πλεονέκτημα δυστυχώς. Πριόβολος, πρέπει να θέλει προσοχή. Λινάρδος καθαρά. Πλάγιο. Και βλέπει την κάρτα. Καθυστερημένο. Μόλις την. Στο 112 φτάσει. Διώχνει ο Ζαβός, ο οποίος κερδίζει όλες τις μονομαχίες έως τώρα. Και εδώ είναι παρόν για να ανοίξει και να διώξει. Ο Παπαναγιώτου, κατέβασε ο Παπαναγιώτου. Μόλις την. Και ο Παπαναγιώτου. Θα την πάρει ο Παπαδόπουλος μέσα σίγουρα. Όχι. Δεν πάρει. Όχι. Πατζέκος. Κίνγκ. Βρήκε μπάλα στον Άρη Μάφια. Ο Μόλις την. Και ο Παπαδόπουλος που είναι στην ίδια ευθεία. Έφτασε. Ναι, έφτασε πλάγιο. Άρης Μάφια. Κάποιος, κανείς. Από τις κόντρες. Εκεί που είναι ο Κλαουτσότος, ο Λουπίδης. Πάμε, με άλλη μια ευκαιρία, πάμε. Να το. Μουλουρίδης, Παπαδόπουλος, Παπαδόπουλος. Κι όμως χάθηκε. Καραγιάννης μάζεψε. Είναι απίστευτες οι ευκαιρίες που δημιουργεί ο Παναθηναϊκός. Βρίσκουμε παίκτη σε αυτή την πάσα, είναι πολύ άτυχος ο Παναθηναϊκός. Είναι άτυχος. Μένει μπροστά ο Ιωνικός τώρα. Σε ευκαιρία για τον Ιωνικό, δεν πρέπει να γίνει κάτι εδώ. Πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός. Όχι, τι έβασε! Δεν μπορεί! Φάουλ! Ω Χριστέ μου! Φάουλ. Πώς ήταν φάουλ αυτό, εγώ ήμουν σίγουρος ότι ήταν μέσα στην περιοχή, αλλά ήμουν σίγουρος ότι δεν είναι και κάτι. Δεν ξέρω. Ναι, όχι κι εγώ, αλλά από τη στιγμή που έβαλε τη σφυρίχτα στο στόμα του. Ήμουν σίγουρος ότι ήταν πέναλτι. Και τώρα τι. Όμως αυτή είναι η ερώτηση. Και τώρα θα κλείσουμε το stream άμα πει το γκολ. Όχι. Αναμονή για εκτέλεση. Και τώρα. Ποτίδης από τα... Ποτίδης, χαμηλά, Πριόβολο, σε όλους κόντρα την μπάλα δεν πέρασε, ζωντανός ο Παναθηναϊκός. Θα πάμε στα πέναλτι, όχι, υπάρχει κόρνερ. Ζωντανός μέχρι την επόμενη φάση, για να δούμε. Ναι. Ζωντανός ο Παναθηναϊκός, Ποτίδης. Στο 120, αυτό είναι. Αυτή είναι, απομακρύνει και πάμε καλοδεχούμενα και τα πέναλτι, έτσι όπως γίνονται τα πράγματα. Καραγιάννης βγήκε! Πολύ αποφασιστικά εκεί. Κόρνερ. Κόρνερ. Με αυτοθυσία Καραγιάννης το 1-1 παραμένει. Ναι. Κάποιος. Και εμείς αποβάλλουμε το άγχος μας όσο μπορούμε με το γέλιο. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές που περνάει ο Παναθηναϊκός. Μπάλα από όλους Καραγιάννης ψηλά. Έχουμε πέναλτι. Ό,τι και να γίνει. Να τη στείλει μακριά του Καραγιάννης. Και έχουμε πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός είναι απίστευτος στην τελευταία φάση. Αν υπάρχει επαφή στο Λουμπίδι, μέχρι να αντιληφθούμε ότι δεν είναι πέναλτι, πραγματικά μοιάζει αιώνας, κανονικά αιώνας. Ελπίζουμε ο Καραγιάννης να κρατήσει αυτόν τον καλό ρυθμό που έχει στις τελευταίες φάσεις και στα πέναλτι, γιατί θα είναι κομβική η συνεισφορά του σε κάθε περίπτωση. Θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα. Σίγουρα ξεκινάει με μια αρνητική ψυχολογία ο Παναθηναϊκός, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχασε το πέναλτι ο Μόλεστη στην αρχή του της παράτασης. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι θα κρίνουμε ότι ό,τι είναι να συμβεί θα κριθεί σε αυτά τα 5 πέναλτι. Τελευταίο μάτς, πέναλτι. Όποιος σκοράρει τα περισσότερα θα πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να φτάσει σε σημείο μεγαλύτερης αγωνίας και άγχους για τόσες δύο ομάδες. Σημασία έχει τώρα ποιοι εκτελεστές είναι πιο έμπειροι, ποιοι τερματοφύλακες πιο ήρεμοι και ποια ομάδα είναι και λίγο ίσως τυχερή. Κάτι το οποίο τουλάχιστον προς το παρόν βασικά δεν παίρνω θέση. Έχουμε αντίπολο και το τελικό.
να έχουμε πρώτα νικητή στο ζευγάρι, δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω κάνει την έρευνά μου. Οι πέντε που θα εκτελέσει τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπουλγουρίδης, Παπαναγιώτου, Παπαδόπουλος, Μόλιστη, Χρήστου. Μόλιστη είναι δηλωμένος θα εκτελέσει τέταρτος. Δεν πτωείται. Και ακολουθεί ο Ζαβός, σε κάθε περίπτωση ο Λουπίδης. Ο Γενικός έχει λίγο καλύτερους εκτελεστές. Σε στατιστικά στοιχεία, ξαναλέω. Όχι. Λεπτομέρειες. Σε... πολύ λεπτομέρειες. Ναι, ναι. Αυτό εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το Χρήστη. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορούσε να φτάσει σε πιο αγχωτικό σημείο η διαδικασία. Μα να που έφτασε. Πέντε πέναλτι. Ένα για την κάθε ομάδα. Και πρώτα στην εκτέλεση ο Νιέρης. Ο Νιέρης που σοφάρισε στο πρώτο. Νιέρης και Καραγιάννης. Και δείτε με το φύλλα και σε Καραγιάννης. Για να μην μπερδευτούμε. Συνωνυμία απλή. Νιέρης. Νιέρης Καραγιάννης. Φεύγει ο Νιέρης. Ετοιμάζει το Καραγιάννης. Σκοράρει ο Νιέρης. Μπουλγουρίδης Καραγιάννης. Κυριώδης ο Καραγιάννης, καλός εκτελεστής ο Μπουλγουρίδης. Όχι από τον Καραγιάννη. Και τώρα πρέπει να στοχίσει ο Ιωνικός. Τα πράγματα δυσκολεύονται το Παναθηναϊκό, ωστόσο υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα. Στην εκτέλεση ο παίκτης του Ιωνικού, ο Καραγιάννης από την άλλη 2-0. Σειρά του, του Παναγιώτου να εκτελέσει. Αυτό το πέναλτι πρέπει να μπει, αλλιώς τα πράγματα θα είναι σύντομα δύνατα μετά για τον Παναθηναϊκό. Εκτελεί Καραγιάννης. Αποκρούει. Το Ιωνικός είναι πολύ κοντά. Δεν ξέρω αν θα γυρίσει ο έχει γίνει στο παρελθόν, αλλά είναι πολύ δύσκολο να δούμε. Ποτέ μιλες πότε. Πρέπει να αποκρούσει εδώ ο Καραγιάννης. Με τα πόδια! Με τα πόδια ο Καραγιάννης. Να μπει αυτό το πέναλτι να ξαναπούμε στο μάτς. Πάμε Γκρέκ. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος. Πρέπει να το πρώτο εύστοχο πέναλτι στο μάτς για τον Παναθηναϊκό. Να δούμε αν θα το πετύχει ο Παπαδόπουλος. Ναι! Το έκανε ο Παπαδόπουλος. 2-1 και ξαναμπαίνουν στο μάτς οι πράσινοι. Ξαναμπαίνει και τώρα... πολύ μεγάλο βάρος πέφτει πάνω στον Καραγιάννη. Κοντίδης επιλέγει να εκτελέσει γρήγορα. Και λάθος! Καραγιάννης! Αυτό είναι! Το σταματάει ο Καραγιάννης! Από το πουθενά ο Παναθηναϊκός ξαναμπαίνει στην υπόθεση πρόκριση. Είναι απίστευτο. Μόλιστη. Μόλιστη. Πάμε Μόλιστη. Εξηλαιώσου. Για να εξοφαρίσει τα πέναλτι ο Μόλιστη. Για το 2-2 ο Ανδρέας. Δεν μπορώ να κοιτάω ο Καραγιάννης από κρόη. Τα έχει πιάσει όλα. Πρέπει να πιάσουμε αυτό, να σκοράρουμε το επόμενο για να πάει στη σοπαλία το μάτς. Ρέντμαν και Καραγιάννης. Ο Ιωνικός στο τελικό και ο Παναθηναϊκός αποκλείεται. Ρέντμαν, Καραγιάννης. Το κάνει πάλι το θαύμα ο Καραγιάννης. Κολλήσαμε. Α, όχι απλά καθυστερά. Φεύγει ο Ρέντμαν. Από ναι! Το Καραγιάννης! Το έκανε! Τι βλέπουμε, τι βλέπουμε. Τι πρέπει άλλο, να πει όμως το πέναλτι επιτέλους. Να βάλουμε και μαέστρος. Ο αρχηγός. Αν μη τι άλλο, αυτός πρέπει να το πάρει πάνω του. Αν δεν το καταφέρει αυτός, δεν το καταφέρει κανείς. Μαέστρος, για να κρατήσει τον Παναθηναϊκό στην υπόθεση πρόκριση. Έλα, Άρη. Είναι σε καλή μέρα και οι δύο Καραγιάννηδες. Πάμε, Έλα, Άρη, πάμε. Όχι, όχι, τέλος. Απίστευτο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Έχει αποκρούσει 4 πέναλτι ο τερματοφύλακας του Ιωνικού. Και 3 ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Όχι, ήταν μια φοβερή σειρά η οποία κατέληξε στα πέναλτι. Και ο Παναθηναϊκός δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Με δεν τον. Ναι, δεν υπάρχουν λόγοι. Να 5 και να τρως 2. Δηλαδή, 2-1 σκορ νομίζω ότι ήταν. Να το περίμενε κανείς στην διαδικασία το πέναλτι. Έπρεπε να είχαμε σκοράρει κάποιο πέναλτι. Είχαμε χάσει και το πέναλτι στην παράταση. Ήταν πολύ άτυχος ο Παναθηναϊκός. Ίσως ήταν και ικανότητα το τροματοφύλακα του Ιωνικού. Δεν μπορούμε να. Δεν ξέρω και πόσο. Ναι, σίγουρα. Και τι πρόβλημα σύνδεσης υπήρξε στα πέναλτι. Θα το δούμε. Σημασία έχει το Παναθηναϊκός. Πάλεψε. Έκανε το καλύτερο που μπορούσε απέναντι στον Ιωνικό. Αυτό δεν ήταν αρκετό.
Ο Ιωνικός παίρνει μια πολύ μεγάλη και σημαντική πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός έκανε το καλύτερο που μπορούσε για φέτος, για αυτή τη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα και με το παραπάνω. Ήταν εντυπωσιακός, ξανά ήταν πλήρως ανταγωνιστικός, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι αυτό στον τελικό, αλλά δεν θα είναι. Ναι. Και από εκεί και πέρα, συνέχεια στο κύπελο. Σε λίγες μέρες. Λοιπόν, πολύ από τον για να περάσουμε σιγά σιγά και στην αποφώνηση, γιατί είμαστε πολύ ώρα μαζί, από τον Παρασκευά Σπιόπουλο, τον Κωνσταντίνο Χουζούρη.